Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Ο Νίτσε έχει γράψει ότι το ψέμα είναι η απόλυτη δύναμη. Στην εποχή του ψέματος φαίνεται ότι η αλήθεια πια αποτελεί ασθένεια. Μήπως η αλήθεια αυτή αντιμετωπίζεται σήμερα ως μια μολυσματική ασθένεια και η προφύλαξη από εκείνη είναι ο εξαναγκασμός να ακούς τα πιο απίθανα ψεύδη? Είναι να αναρωτιέσαι πάρα πολλά, τόσο για τα πολιτικά ψεύδη που ακούγονται, τα γεωπολιτικά ψεύδη, τα ψεύδη για την ίδια την κοινωνία, αν τελικά έχουμε μπει σε ένα σύστημα ολοκληρωτικού συγχρονισμού μας, μιας ψευδολογίας δηλαδή, η οποία με την παντοδυναμία της καθορίζει όλους τους όρους της ζωής μας. Από την άλλη, υπάρχουν φωτεινοί δείκτες που επιμένουν ότι η αλήθεια είναι εδώ. Ένας από τους ανθρώπους που επιμένω να υποστηρίζω ότι αποτελεί μία λογόμυγα στο κοινωνικό σώμα μας, είναι ο απόψινός φιλοξενούμενος στην εκπομπή και θέλω να τον ευχαριστήσω αρχικά για την παρουσία του εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV. Είναι ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Καλησπέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλησπέρα κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Και είναι και κάπως, θα έλεγα, διαφορετική βραδιά, διότι δεν έχουν περάσει παρά λίγες ημέρες από μια εκδήλωση που οργανώθηκε από την Κόσμο Συστημική Ακαδημία, μια ακαδημία που έχει συγκροτηθεί για να μελετά το έργο σας, η εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη για τα 50 χρόνια επιστημονικής σας παρουσίας. Τι σημαίνει αυτό για σας? Το αναφέρατε ήδη στην αρχή, μιλώντας για την αλήθεια. Αναλογιστήκατε ότι όλες οι αλήθειες τις οποίες έχει διακινήσει η νεωτερικότητα έχουν ήδη καταλάβει θέση στον απέραντο, το μεγαλύτερο νεκροταφείο της εποχής μας, που είναι το νεκροταφείο των αληθιών που διαψεύστηκαν από άλλες αλήθειες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν κάτι θεωρείται αληθές και πάβει να είναι αληθές επειδή ήρθε ένα άλλο επιχείρημα, μια άλλη άποψη και τόσο εύκολα κατέρευσε, σημαίνει ότι δεν ήταν αληθές. Άρα ζούμε σε ένα ψέμα. Μιλάνε πολλοί για την επιστήμη της νεωτερικότητας. Είναι γεγονός ότι η επιστήμη, η θετική επιστήμη, οι θετικές επιστήμες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ από τον 17ο αιώνα ιδίως μέχρι σήμερα. Ωστόσο, είναι εντυπωσιακό πώς δεν έχουν κάνει βήμα οι κοινωνικές επιστήμες. Όλες οι κοινωνικές επιστήμες παραμένουν ερμητικά έγκλειστες στο 19ο αιώνα. Αλλά με ποια έννοια? Με την έννοια της ιδεολογίας, δηλαδή των αυτοδιαψευδόμενων ιδεολογιών, ενιών, αληθιών. Να το δούμε απλά. Δεν έχουμε ανάγκη από μία νέα επιστήμη επειδή η παλαιά έχει παλιώσει. Αλλά έχουμε ανάγκη από μία επιστήμη η οποία θα αποκαλύψει τα ιδεολογικά φορτία των αντιλήψεων που ισχύουν για την επιστήμη που διακινείται σήμερα, σε εισαγωγικά πάντα, και επομένως είναι επίγουσα ανάγκη να προχωρήσει κανείς προς αυτή την κατεύθυνση για να κατανοήσει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Άρα αυτό το χάσμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό το χάσμα από τη μία τεχνολογική έκρηξη, πολλοί λένε τεχνολογική επανάσταση, που είναι κυρίως στον τομέα των θετικών επιστημών. Όχι μόνο. Η ανακάλυψη του αστρικού συστήματος. Βεβαίως. Τα πάντα. Αυτό το κομμάτι που αφορά τον πυρήνα των θετικών επιστημών, εντάξει. Αλλά λέτε ότι το χάσμα εδώ, και αυτό δεν κουμπώνει στις κοινωνίες και σήμερα, είναι στον χώρο των κοινωνικών πολιτικών επιστημών, σωστά? Ναι, και της φιλοσοφίας εννοείται. Δεν υπάρχει φιλοσοφία σήμερα, ιδεολογία υπάρχει. Που πάλι παντού διακινούν την αλήθεια. Μια αλήθεια όμως που αποδέχονται οι ίδιοι ότι θα διαψευστεί σε λίγο από κάποια άλλη αλήθεια. Είναι εντυπωσιακό αυτό το θέμα, γιατί
έχει να κάνει με τη ζωή μας. Όταν λες ότι έχω διαμορφώσει μια κατάσταση σήμερα η οποία είναι πρότυπο, ανώτερη από κάθε άλλη στην ιστορία και μάλιστα γεννήθηκα στο στάδιο της τελικής ολοκλήρωσης, έτσι μας λένε, είμαστε στη δημοκρατία που είναι η ολοκλήρωση της ανθρώπινης κατάστασης, σημαίνει τι, ότι κάθεσαι μπροστά στον καθρέφτη και θέλεις να ορίσεις την έννοια άνθρωπος. Και τι κάνεις, περιγράφεις τον εαυτό σου. Υπάρχει μια δόση αλήθειας ότι αφού εγώ είμαι άνθρωπος και περιγράφω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, σημαίνει ότι περίπου αποδίδω τι είναι ο άνθρωπος περιγράφοντας εμένα. Αλλά όμως λείπουν τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν την έννοια άνθρωπος από τα άλλα ζώα της φύσης και λείπει επίσης και η κατηγοριοποίηση. Άρα εγώ είμαι, αφού εγώ είμαι το πρότυπο για να ορίσω τον άνθρωπο, είμαι και το πρότυπο έναντι των άλλων. Δεν θα διακρίνω τη γυναίκα, τον ψηλό, τον κοντό, αυτοί είναι κατώτερα όντα, διότι δεν μοιάζουν με το πρότυπο. Αυτό λοιπόν έχει κάνει η λεγόμενη επιστήμη της νεωτερικότητας απέναντι στην ιστορία και απέναντι στο μέλλον. Μας λέει ότι είναι ανώτερη καθόλου και μας λέει ότι δεν θα πάει πουθενά στο αύριο. Εγώ σας προτείνω και προτείνω σε οποιονδήποτε θέλει να μου εξηγήσει εάν υπάρχει ένας στοχαστής από την εποχή του διαφωτισμού μέχρι σήμερα, από αυτούς που θεωρούνται αυθεντίες του είδους στην παγκοσμιότητα, που να λέει τι θα έχουμε αύριο. Να ξεκινήσουμε από αυτόν ο οποίος θεωρείται η αυθεντία του είδους. Ο Χέγγελ, και όχι μόνο. Τι μας λέει ο Χέγγελ. Είστε γελασμένοι, λέει, εάν νομίζετε ότι μπορείτε να πάτε τη σκέψη σας πέραν από τη ματιά σας. Ό,τι μπορείτε να αντιληφθείτε είναι αυτό. Αλλά τι κάνει όμως. Αυτό το παρόν που μας λέει ότι αφού το βλέπουμε μπορούμε να το περιγράψουμε, το επενδύει, το ενδύει μάλλον, με ιδεολογία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο του δίνει χρώμα. Χρώμα που δεν έχει. Δείτε την ιστορία της φιλοσοφίας του Χέγγελ. Αρχαιότητα, μεσαίωνας, προσέξτε, η φεουδαρχία βγάζει φιλοσοφία, έλεος. Νεωτερικότητα. Ας πάμε στο θέμα δημοκρατία. Ξέρετε τι ισχυρίζεται και αυτός και ο Καντ, ότι η δημοκρατία είναι ολοκληρωτισμός. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι στοιχειώδη πράγματα. Είναι μία εποχή η οποία αναπαράγεται μέχρι σήμερα. Αλλά τι έκανε αυτή η εποχή. Δημιούργησε μία ρήξη, πήρε διαζύγιο από αυτό που θαυμάζει. Όταν οι των θετικών επιστημών πήραν διαζύγιο από τα επιχειρήματα του Αριστοτέλη, έπραταν σωστά, διότι ο Αριστοτέλης δεν είχε τη δυνατότητα του πειράματος, της απόδειξης. Όταν όμως οι άνθρωποι του διαφωτισμού και οι σημερινοί παίρνουν διαζύγιο από τον Αριστοτέλη, τότε εκεί διαπράτεται αδίκημα της γνώσης. Γιατί? Γιατί ο Αριστοτέλης εκεί είχε το παράδειγμα, το οποίο κατέγραψε, ανέλησε και μας παρέδωσε, που είναι η ιστορία της πόλης. Άρα λοιπόν. Άρα εδώ αντιστοίχως λέτε δεν είχαμε πείραμα και απόδειξη. Βεβαίως. Και λέω εγώ ότι δεν είναι δυνατόν, όπως στις θετικές επιστήμες υπάρχει το πείραμα ή η παρατήρηση των άστρων κλπ. Έτσι και στις κοινωνικές επιστήμες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε όπως πιστεύει η νεωτερικότητα, οι ιδεολόγοι της, ότι επειδή υπάρχει ο άνθρωπος και είναι αστάθμητος παράγων, ισχύει η αρχή της απροσδιοριστίας, δηλαδή δεν ισχύουν οι φυσικοί νόμοι. Και άρα δεν μπορούμε να δούμε πώς γεννιέται μια κοινωνία, πώς εξελίσσεται και πού καταλήγει. Λοιπόν, επειδή μπήκατε κατευθείαν. Μας χρειάζεται η απόδειξη. Στο κυρίως θέμα. Η νέα επιστήμη, την οποία εγώ διακονώ από την αρχή, είναι ακριβώς η επιστήμη της απόδειξης. Της απόδειξης για αυτό το οποίο ισχυρίζομαι, γιατί αμέσως αν θα μου πει κάποιος κάτι θα του πω «Ιδού, εκεί υπάρχει
και εξηγείται. Και επίσης είναι και η επιστήμη της διάψευσης του ισχυρισμού του άλλου, ο οποίος κατασκευάζει στο μυαλό του ιδέες. Πρώτη και καλύτερη, αυτή που την ζούμε όλοι στο πετσί μας. Μας λένε ότι σήμερα η ατομική ελευθερία είναι ανώτερη από την συνολική ελευθερία. Είναι ανώτερο δηλαδή να μας κυβερνάει ένας πρωθυπουργός και να αποφασίζει για τη μοίρα μας, αντί να αποφασίζουμε εμείς για τον εαυτό μας, όπως αποφασίζουμε περίπου στην ιδιωτική ζωή. Και είναι ανώτερη η μοναρχία ή τα έχει όλα σε σχέση με τη δημοκρατία. Αυτά είναι παραλογισμοί οι οποίοι όμως, προσέξτε, έχουν αποτέλεσμα, διότι οδηγούν στην ενιαία σκέψη, άρα ουσιαστικά αν θέλουμε να το δούμε είναι στον τρόπο του φασισμού, που δημιουργεί την αλωτρίωση στην κοινωνία και δεν βλέπει το μέλλον. Γι' αυτό δεν θέλουν να δουν το μέλλον σήμερα. Θα το δούμε στη συνέχεια, αν θέλετε, με παραδείγματα. Θέλω, πριν από οτιδήποτε άλλο, να πω στους τηλεθεατές απόψε, με τη δική σας βοήθεια, ποιος είναι ο Γιώργος Κοντογιώργης που διατυπώνει όλα αυτά. Και το λέω αυτό διότι πριν μερικές μέρες, ξεκίνησα να πω, είχαμε το ιουβιλέο των 50 χρόνων της επιστημονικής σας παρουσίας στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Μπορούμε να δούμε και μια σχετική φωτογραφία από την εκδήλωση. Μου κάνει εντύπωση το εξής. Παρακολούθησα ένα τμήμα της και όσους μίλησαν. Θα το πω, αυτά τα 50 χρόνια είναι εντός και εκτός χώρας. Κύριε Κοντογιώργη, έχετε συνομιλήσει με μεγάλα πρόσωπα της ιστορίας και της επιστήμης. Σας έχουν τιμήσει κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και όχι μόνο. Και μου κάνει εντύπωση ότι σε αυτή την εκδήλωση, θα το πω, η λεγόμενη επίσημη πολιτική, οικονομική και ακαδημαϊκή αφρόκρεμα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έλαμψε δια της απουσίας της. Τι σημαίνει αυτό? Ένας ακόμη πληρωθεί στη ρίση ουδής προφήτης στον τόπο του. Δεν είναι θέμα τόπου. Είναι θέμα μιας εξέλιξης η οποία τρομάζει και αυτή η διανόηση η οποία θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος κρατάει αμυντική στάση γιατί αισθάνεται ότι χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Θα σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Ο 17ος αιώνας είναι καθοριστικός για την εξέλιξη των θετικών επιστημών. Όλοι οι πρωτοπόροι της εποχής είτε εδιώχθησαν, Γαλιλαίος, Ιερά Εξέταση, είτε δεν παρήγαγαν τίποτε μέσα στο πανεπιστήμιο και δεν είχαν έναν φοιτητή να αναπτύξουν το επιχείρημά τους. Γιατί? Διότι οι μεγάλες αλλαγές, και τότε η αλλαγή ήταν από το παράδειγμα του Αριστοτέλη για τις θετικές επιστήμες στο παράδειγμα του πειράματος και της παρατήρησης, οι μεγάλες αλλαγές τρομάζουν, διότι αποσταθεροποιούν τη σκέψη και την λογική των ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν συμβαίνει κάτι ανάλογο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην παγκοσμιότητα δεν παράγεται ούτε μία νέα σκέψη. Ειλικρινά σας λέω, έχω σκάψει κυριολεκτικά στα μεγάλα και στα μικρά ονόματα όπου μπορούσα για να βρω μια καινούρια ιδέα. Θα μας αναλύσουν το φαινόμενο το οποίο συναντάνε, που έρχεται, παραδείγματος χάρη την τεχνολογία, θα περιγράψουν μάλλον την οικονομία στο πλανητικό επίπεδο που αναπτύσσεται, αλλά μας λένε προσέξτε, μην αγγίξουμε τις αξίες, την ελευθερία μας, την ατομική, μην αγγίξουμε το πολιτικό σύστημα, μην αγγίξουμε το οικονομικό σύστημα, αυτά θα μείνουν αναλύωτα όπως προβλέφθηκαν και διαμορφώθηκαν προταγματικά, γιατί χρειάστηκαν 2 αιώνες για να ολοκληρωθούν, τον 18ο αιώνα. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα για το καθεστώς. Για πείτε μου κάτι. Γεννηθήκατε στο νιδρύ της Λευκάδας. Διαβάζω τα βιογραφικά σας. Πτυχιούχος νομικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Μάλιστα, η διδακτορική σας διατριβή στο Παρίσι
βαθμολογήθηκε με άριστα και βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά ως η καλύτερη της χρονιάς. Το είχατε εξ αρχής μέσα σας, είχατε επιλέξει? Στην πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη, ήρθα να αποδείξω στη συνέχεια αυτό το οποίο αμφισβητούσα εξ αρχής. Να δούμε μία φωτογραφία οικογενειακή εκείνης περίοδου, παρακαλώ πολύ, στην οθόνη. Είναι μπροστά στη Μαδουρή. Μάλιστα. Τα τρία αδέλφια. Όταν ήμουν φοιτητής της νομικής, είχα ένα τετράδιο από αυτά που έχουν γαλάζιο εξώφυλλο, που είναι για το σχολείο. Και έκανα... κρατούσα σημειώσεις. Με ενοχλούσε η ιδέα, χωρίς να γνωρίζω γιατί, αλλά με ενοχλούσε η ιδέα να θεωρείται το σημερινό πολιτικό σύστημα δημοκρατικό. Μάλιστα έκανα ένα παιχνίδι λέξεων, αφού έχουν οικειοποιηθεί την έννοια δημοκρατία, να τα χαρακτηρίζω λαοκρατία. Αλλά βρισκόμουν αντιμέτωπος με τις ιδιοποιήσεις της άλλης πλευράς, της αριστεράς, που τη λαοκρατία, δηλαδή το ολοκληρωτικό φαινόμενο που ζήσαν οι ανατολικές χώρες, το χαρακτήριζαν λαοκρατία. Και επομένως έμενε μετέωρος ο ορισμός, αλλά ζωντανή η αμφισβήτηση. Είμαι, αν θέλετε, ρητορικά λέγοντας, ευγνώμων στον Μάρξ. Διότι ζώντας στην εποχή της δικτατορίας στο Παρίσι, ήθελα να δω την ανομαλία στην εξέλιξη του πολιτικού συστήματος. Επανάσταση, πραξικόπημα κλπ. Και μου συμβούλευσαν διάφοροι να δω το Μάρξ. Ευτυχώς, διότι κατάλαβα ότι δεν μου έλεγε απολύτως τίποτε. Και ευτυχής συγκυρία έτρεξα στον Αριστοτέλη. Και διάβασα, πριν διαβάσω τα υπόλοιπα των πολιτικών, το πέμπτο βιβλίο του. Και λέω, δεν χρειάζεται, εδώ είναι η λύση. Διότι ο Αριστοτέλης για την περίοδο των πόλεων κρατών, το ανάλογο δηλαδή της εποχής μας, στο κράτος-έθνος, μας έδινε την αυθεντική, ζωντανή περιγραφή του πράγματος. Δηλαδή μας έδινε αποδείξεις, πηγές. Το ίδιο που κάνει ο Θουκυδίδης όταν μας δίνει τη ζωντανή λειτουργία της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα. Γιατί οι νεότεροι αποκήρυξαν τον Αριστοτέλη ακολουθώντας τις θετικές επιστήμες ορθώς και σε αυτά τα οποία ο Αριστοτέλης μας φέρνει την απόδειξη. Ξεκίνησα λοιπόν με την θεωρία της μεταβολής πολιτείας στον Αριστοτέλη, θεωρία των επαναστάσεων, έλεγε του. Έχει σημασία μία παρατήρηση του καθηγητή υπεύθυνου για την προηγηθήσα διπλωματική διατριβή που έκανε σε σχέση με το γραπτό μου όταν το υποστήριζα. Τι είπε? Βλέπετε, λέει, όταν ο άνθρωπος προέρχεται από μια χώρα με μεγάλη ιστορία κριτικής αλλά και θετικής προσέγγισης αυτού που ασκεί κριτική, γιατί η δημοκρατία ήταν το θέμα της, μπορεί το πραγματικό γεγονός να το χρησιμοποιήσει ως πηγή και να αναδείξει τη θεωρία, την ιδέα. Τότε η ιδέα έχει αποδεικτική δύναμη. Αυτό λέει ένας που μπήκε στον πολιτισμό τώρα, δεν μπορεί να το καταφέρει. Διότι δεν έχει τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις ως κληρονομιά. Αυτό ισχύει σε όλα. Ξέρετε, γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν υψηλού επίπεδου μαγειρική και χώρες οι οποίες είναι σήμερα πρωτόγονες? Γιατί έχουν αυτή το ιστορικό βάθος. Το ίδιο ιστορικό βάθος, λοιπόν, στο θέμα της επιστήμης δεν το έχει η νεωτερικότητα. Η νεωτερικότητα δεν τα πηγαίνει καλά ούτε με το παρελθόν, δεν αποδέχεται το παρελθόν, δεν τα πηγαίνει καλά με το παρόν, διότι διδάσκει ότι ζει ο άνθρωπος σήμερα σε άλλο χρόνο από αυτόν που ζει, ζει στην πρώιμη, πρωτόγονη ουσιαστικά εποχή της ανθρώπινης κατάστασης εν ελευθερία και μας λέει ότι έχει γεννηθεί, προσέξτε, έχει γεννηθεί στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Δηλαδή δεν γεννήθηκε στον μηδέν χρόνο βρέφος, έναν αιώνα έχει. Γεννήθηκε
στο στάδιο, στην ηλικία των 70 ετών, ας πούμε, το 60, που τα ξέρει όλα. Ξέρετε τι μπερδεύει εδώ, την κλίμακα. Η κλίμακα του κράτους έθνους, του εδαφικού κράτους, είναι αυτή που προκαλεί την ανθρώπινη σκέψη να παραγάγει θετικές επιστήμες. Σιδηροδρόμους, αεροπλάνα, να μικρύνει τις επικοινωνίες, να δημιουργήσει δηλαδή τους όρους της ανθρωποκεντρικής λειτουργίας των κοινωνιών στη μεγάλη κλίμακα. Η πόλη δεν χρειαζόταν αεροπλάνα για να πάει κανείς από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν χρειαζόταν όλα αυτά τα παράγωγα της σκέψης του ανθρώπου στο επίπεδο της τεχνολογίας, της τεχνικής κλπ. Ό,τι χρειάστηκε τα παρήγαγε όμως. Γι' αυτό έχουμε τον Παρθενώνα, γι' αυτό έχουμε τα πλοία που ταξιδεύουν, που δεν τα είχαν οι προηγούμενοι ποτάμιοι πολιτισμοί στη Μεσόγειο και πέραν της Μεσογείου. Ως εκεί που χρειαζόταν παρήγαγε. Αλλά όμως είχε και ένα άλλο στοιχείο. Το επικοινωνιακό σύστημα. Τη δυνατότητα δηλαδή ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον συνάνθρωπό του και να επικοινωνεί και με την εξουσία. Να απομυθοποιεί την εξουσία. Να την πλησιάζει. Άρα κάποια στιγμή να σκέφτεται πώς θα μπορέσω να αντιστρέψω τους συσχετισμούς και να μην τα συγκεντρώνει όλα ο ισχυρός της οικονομίας και να απολαμβάνω κι εγώ κάτι ως κοινωνία. Και εκεί λοιπόν, μέσα από αυτούς τους συσχετισμούς στην πόλη, αντελήφθη τι? Ότι αυτό που σήμερα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ως γεγονός, δηλαδή η πολιτιακή τυπολογία, η διαφορά των πολιτικών συστημάτων, και όλα τα συμπυκνώνει ένα, που είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση, ενώ είναι μόνο εκλόγιμη μοναρχία, προσέξτε, μόνο στις προηγμένες χώρες, γιατί αλλού έχουμε αυταρχικά καθεστώτα και αλλού έχουμε και θεοκρατίες ακόμη. Λοιπόν, αντί λοιπόν να σκεφτούν οι της πόλης ότι όλα είναι δημοκρατία και γεννηθήκαμε στην ολοκλήρωση, ξεκίνησαν, δείτε τη διαδρομή, ξεκίνησαν με απόλυτη μοναρχία, με ολοκληρωτισμούς και αυταρχισμούς, όπως και στην εποχή μας, και που κατέληξαν στην αντιπροσώπευση και μετά στη δημοκρατία. Δηλαδή, όσο ισχυροποιείται ο οικονομικά δυνατός που κατέχει το σύστημα της οικονομίας, τόσο οι κοινωνίες εισέρχονται στην πολιτική για να αντισταθμίσουν. Πολύ απλά. Το αντίβαρο δηλαδή ουσιαστικά. Βεβαίως. Δηλαδή, μία παράμετρος που είναι η πολιτική ισοφαρίζει με την παράμετρο της οικονομίας. Όταν έχουμε μονάρχη, ο οικονομικά ισχυρός είναι συνομιλητής του καθημερινά. Οποιοδήποτε οικονομικά ισχυρός. Συναντάει τον πολίτη που είναι ιδιώτης, έτσι, το συναντάει μια φορά στα 4 χρόνια. Ενώ στη δημοκρατία αυτός που αποφασίζει πώς θα γίνει η αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δεν τον ενδιαφέρει πια. Στη δημοκρατία δεν τον ενδιαφέρει η αναδιανομή της ιδιοκτησίας. Κράτα την ιδιοκτησία, του λέει. Αλλά επειδή σου δημιουργώ τις προϋποθέσεις να παράγεις και να δημιουργείς πλούτο, σε καλώ εδώ και σου λέω τον πλούτο που παρήγαγες θα αποφασίσω πώς θα τον αναδιανύμω εγώ, γιατί ο πολιτικός αποφασίζει. Αν πολιτικός είναι η κοινωνία ολόκληρη, ο Δήμος, τότε η κοινωνία αποφασίζει τι θα κρατήσει ο κύριος Bill Gates και τι θα κρατήσει η κοινωνία και θα το αναδιανύμει. Τώρα λοιπόν συνεννοείται ο κύριος Bill Gates με τον κύριο Biden ή με τον προηγούμενο ή όποιον και τα βρίσκουν μεταξύ τους και τα αναδιανέμουν μεταξύ τους. Και αν υπάρξουν και κάποιες αντιδράσεις, διαδηλώσεις από την κοινωνία, θα τρέξουν. Λοιπόν, αυτό είναι επιστήμη, διότι έχει αποδεικτικό ρόλο να παίξει στο ιστορικό γεγονός. Ξέρετε, εάν ανοίξετε ένα συνταγματικό δίκαιο, ένα βιβλίο, θα δείτε ότι ξεκινάνε από το Σύνταγμα και τελειώνουν στο Σύνταγμα. Το πολύ πολύ να συγκρίνουν το ελληνικό με το γαλλικό, το γερμανικό ή όποιο. Έχουν θέσει σε απαγόρευση το παρελθόν. Και γι' αυτό δεν έχουν και πρόταση για το μέλλον. Αφού είναι δημοκρατία, λοιπόν, ο πιο εφάνταστος Θεός να έρθει στη γη και να θελήσει να παντρέψει τα τρία αυτά πολιτιακά συστήματα, τη μοναρχία, την αντιπροσώπηση και τη δημοκρατία, δεν υπάρχει δυνατότητα να το κάνει. Εγώ θα επιμείνω λίγο. Να σας πω γιατί όμως, για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές. Πείτε το. Μας.
Στην μοναρχία αποφασίζει ο ένας σε όλα. Αν θέλετε να έρθουμε μετά να περιγράψουμε το ελληνικό πολιτικό σύστημα, πόσο έκφυλο είναι και όχι μόνο αιρετή μοναρχία. Στην μοναρχία λοιπόν κυβερνάει ο ένας. Στην αντιπροσώπευση παίρνουν από τον έναν την ιδιότητα του εντολέα, την αρμοδιότητα και την έχει η κοινωνία. Άρα μοιράζονται. Εντολέας, εντολοδόχος. Σήμερα δεν είναι αντιπροσωπευτικό το σύστημα. Είναι μοναρχία τυπική. Λοιπόν, στην αντιπροσώπευση λοιπόν μοιράζονται την σχέση εντολέα-εντολοδόχου. Στη δημοκρατία ξαναενοποιείται η σχέση εντολέα και εντολοδόχου και περιέρχεται πού? Στην κοινωνία ολόκληρο. Ό,τι κάνει ο Πρωθυπουργός δηλαδή με τους παρακειμένους του, το κάνει μόνη της η κοινωνία. Αναλογιστείτε λοιπόν πώς είναι δυνατόν να εφαρμόζονται και τα τρία αυτά πολιτιακά συστήματα. Να αποφασίζει ο ένας, να αποφασίζουν όλοι και να αποφασίζει κατά διαμοιρασμόν και ο μεν και ο δε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ιδεολογικά φορτία που εξαπατούν όμως, γιατί αφού επικρατεί η ενιαία σκέψη και δεν υπάρχει αντίλογος, να, ο ρόλος, ο αμυντικός έως αντιδραστικός ρόλος του Πανεπιστημίου σήμερα, δεν υπάρχει πουθενά αντίλογος. Και όπου βλέπουν την αμφισβήτηση αυτή, δηλαδή την ανάδειξη της επιστήμης, την θέτουν σε απαγόρευση. Άρα η κυριαρχία, όπως είπα εισαγωγικά, της ψευδολογίας μας έχει κάνει ανεκτικούς σε κάθε μορφής ψέμα. Όχι, είμαστε... και η αλήθεια θεωρείται νόσος πια. Γινόμαστε πρετοριανοί. Εμείς τρέχουμε μετά να υποστηρίξουμε. Ξέρετε πόσοι από αυτούς που μας ακούνε σήμερα λένε τι είναι αυτά που λέει ο Κοντογιώργης και ότι έχουμε δημοκρατία. Γιατί ντρέπονται να δεχθούν και να πούν, να ομολογήσουν ότι είναι όχι μόνο ολιγάρχες, αλλά οπαδοί της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας, της πιο αυστηρής ολιγαρχίας. Πώς είναι δυνατόν να παράγει ολιγαρχικές πολιτικές σε ένα δημοκρατικό σύστημα, μπορείτε να μου πείτε. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να τα πούμε μετά την πρώτη διακοπή. Θέλω λίγο να μιλήσω για σας απόψε και έχει σημασία αυτό. Δεν με αφήνετε, προσπαθείτε να το παρελκύσετε. Καταρχάς, θέλω να πω ότι υπήρξα το ιδρυτής Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Έτσι. Ακριβώς. Για να καταλάβει και ο κόσμος και κάποιοι που ενδεχομένως σηκώνουν το δάχτυλο απόψε, με ποιον συνομιλούμε και ποιον ακούμε. Θέλω επίσης να πω ότι πέρα από το ότι διατρέξατε όλες τις βαθμίδες πανεπιστημιακής ιεραρχίας, το κομβικό σημείο είναι ότι αναλαμβάνετε μετά την εκλογή σας ως πρίτανης ένα σχέδιο μεγάλης για την εποχή του πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης. Κεντρικός του άξονας, πως 5 ανώτατες σχολές Αττικής και Θεσσαλονίκης θα γίνουν πανεπιστήμιο στην ουσία. Ποιες ήταν αυτές? Να τα ακούσουν και φοιτητές που έχουν περάσει είτε από τα δικά σας χέρια είτε από άλλων συναδέλφων σας. Η βιομηχανική του Πειραιά, που έγινε πανεπιστήμιο Πειραιός. Η βιομηχανική της Θεσσαλονίκης, που έγινε πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Η γεωπονική, που έγινε γεωπονικό πανεπιστήμιο και ένα από τα καλύτερα γεωπονικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη σήμερα. Η ΑΣΟΕ, που έγινε το οικονομικό πανεπιστήμιο. Και η Πάντιος, που έγινε το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δικό σας σχέδιο μεταρρύθμισης είναι αυτό. Και αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι, και θέλω λιγάκι εδώ θέλω να σταθώ, είναι ότι αυτό το σχέδιο συνάντησε αντιδράσεις είτε από κυβερνητικούς βουλευτές, είτε από αντιπολιτευόμενους βουλευτές, είτε από συλλόγους, είτε από φοιτητικές παρατάξεις και φτάσατε να επιστρατεύσετε τον άλλοτε γερμανό καγκελάριο Willy Brandt και κάνατε και κάτι άλλο. Κάνατε κατάληψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα λέω λάθος? Καθόλου. Είναι, αν θέλετε, πολύ ενδιαφέρον ως παράδειγμα για να φανεί ακριβώς ο αντιδραστικός, ο βαθιά αντιδραστικός χαρακτήρας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Επί πολλά χρόνια προσπαθούσαν οι προγενέστεροι από μένα, Καράγιωργας, Φίλιας και άλλοι, να δημιουργήσουν το λεγόμενο Αττικό Πανεπιστήμιο. Δηλαδή να συνενώσουν τις σχολές και τους εξήγησα εγώ όταν με εξέλεξαν πρίτανη, γιατί δεν ήμουν 36 χρονών περίπου, δεν είχα κανένα λόγο να ασχοληθώ με τις πριτανικές ιστορίες. Με έφεραν σηκωτό. Και λέω,
τους συγκεντρώνω όλους αυτούς και λέω δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα δεινόσαυρο διοικητικό που θα τρώμε το χρόνο μας στους δρόμους για να πηγαίνουμε από τη μία σχολή στην άλλη. Να πανεπιστημιοποιήσουμε τις σχολές αυτές για να φέρουμε καινούργια γνωστικά αντικείμενα στην Ελλάδα. Επεξεργάστηκα λοιπόν το σχέδιο. Κάθε νέο πανεπιστήμιο θα είχε 9 τμήματα. Κανονικά έπρεπε να είναι περισσότερα, αλλά ήθελα να δείξω μετριοπάθεια για να μην τρομάξω. Και στα 9 αυτά τμήματα θα είχαμε συσσόρευση νέων επιστημών που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε πανικός. Πανικός μέσα στην Πάντιο τότε. Δεν ήταν κανείς εκτός από 2-3 συναδέλφους που βοήθησαν, δεν ήταν κανείς που ήθελε να βοηθήσει το εγχείρημα. Ήταν εναντίον. Έχει φιλοδοξία, λέει, να κάνει πανεπιστήμιο. Δεν καταλάβαιναν γιατί πρόκειτο. Το χειρότερο όμως ήταν η συγκέντρωση όλης της αντίδρασης ολόκληρου του πολιτικού προσωπικού, δηλαδή του κομματικού κατεστημένου. Και η παρατάξη των πανεπιστημίων φοιτητικές και το... Λοιπόν, η πρώτη αρχή ποια ήταν. Πρώτα-πρώτα η αντίδραση του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ. Λυσαλέα αντίδραση. Αντίδραση της ΕΣΥΕΑ, να μην δημιουργηθεί σχολή δημοσιογραφίας, γιατί την είχα συμπεριλάβει. Θέλανε αυτοί να δημιουργήσουν σχολή δημοσιογραφίας. Και, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε να λέμε ότι ιδού. Κάνουμε τις συναντήσεις μας με τον Υπουργό. Κατάλαβα ότι μας περιέπαιζαν και προσπαθούσαν να μας διαιρέσουν, τους Πριτάνης, οπότε ξεκίνησα τη δυναμική πορεία. Τι έκανα, ανακήρυξα την Πάντιο σε πανεπιστήμιο η διαβουλήση, μόνος μου. Αρχίζει ο τότε υπουργός να στέλνει εγκυκλίους στις διάφορες υπηρεσίες, στους δήμους και στις κοινότητες, για να πει μην επικοινωνείτε με τον Κωτογιώργη εάν γράφει ως πανεπιστήμιο. Και στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες επίσης. Προσέξτε, εγώ όπου χρειαζόταν να εισπράξω χρήματα ή να κάνω τη δουλειά μου, έγραφα με το επίσημο. Όπου χρειαζόταν όμως να δημιουργήσω κενό πολιτικό και να τους αναγκάσω να μπουν σε άμυνα, να εξηγήσουν γιατί αντιδρούν, επικαλούμουν το Πανεπιστήμιο. Θυμάμαι ο πρόεδρος του κράτους, της πολιτείας, όχι της δημοκρατίας, η Απάτη, πρόεδρος της δημοκρατίας κατά το ελληνικό συνταγματικό κατεστημένο ήταν και ο Παπαδόπουλος, όπως ξέρετε, και το όποιο αυταρχικό καθεστώς. Εκεί είναι η κατάντια τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, από του βήματος που το έδωσαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μου άσκησε κριτική γιατί μετονόμασα τη σχολή σε πανεπιστήμιο. Να πάμε λίγο παρακάτω. Προκάλεσε η κυβέρνηση τότε μία συνάντηση. Και τι άκουσα ως επιχείρημα, δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα για να μην γίνουν πανεπιστήμια. Ναι. Σιγά μη σ' αφήσουμε να ελέγξεις το ελληνικό πανεπιστήμιο. Τους λέω ευχαρίστως την ίδια μέρα που εσείς θα υπογράψετε το διάταγμα, εγώ θα παραιτηθώ και θα φύγω. Δεν με ενδιαφέρει. Έκριναν εξιδίων. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι στη δική μου γλώσσα αυτό που έβγαινε ήταν και αυτό που υπήρχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, διότι για κανέναν από αυτούς δεν υπήρχε. Και τότε ξεκίνησα λοιπόν μια νέα κατάσταση, η οποία οδήγησε καταρχήν... Φέρατε το Willy Brandt. Δεν το είπα καθ' υπερβολή. Τον παρακάλεσα. Μια εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο της Ευρώπης. Αφού προσπάθησαν και μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσουν την όλη υπόθεση, λέω δεν υπάρχει μόνο η δυναμική αντιμετώπιση. Και έφερα τον Willy Brandt, τον παρακάλεσα και άφησε τις δουλειές του άνθρωπος για ένα βράδυ και με έναν όρο. Λέω θα με συγχαρείς που μετονόμασα πραξικοπηματικά, του εξήγησα γιατί πρόκειτο, την Πάντιο σε πανεπιστήμιο, διότι αυτό και αυτό είναι το διακύβευμα. Θα έχεις μπροστά σου, του λέω, τον Πρωθυπουργό και όλους τους αρχηγούς και όπως και έγινε, των κομμάτων, και θα δηλώσεις αυτό. Και την άλλη μέρα που θα πας να συναντήσεις τον Πρωθυπουργό, τον Παπανδρέου, θα του πεις, ιδού το προεδρικό διάταγμα, δώσ' το στον Υπουργό να το υπογράψει. Όπως και έγινε.
Έτσι πήρα το προεδρικό διάταγμα. Αλλά κολυσιεργούσαν όμως για να γίνουν οι εκλογές, οπότε θα γινόταν άνευ. Και μπήκατε στο προεδρικό μέγαρο λέγοντας «Δεν πάω πουθενά», που λέει και το άσμα. Ναι. Έτσι. Αν γνωρίζαμε δύο. Ο τότε πρίτανης της βιομηχανικής Πειραιώς, ο Τάκης Αθανασόπουλος, είναι χαρακτηριστικό ότι είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής, είχε άποψη για τα πράγματα και θέλησε να την εφαρμόσει, ενώ οι άλλοι δεν γνώριζαν. Και προσποιήθηκα, μαζευτήκαμε με τις Mercedes που μας είχαν δώσει ως πρίτανης τότε, μπροστά στη Μεγάλη Βρετανία και προσποιήθηκα, γιατί μου λέγανε «Έκλεισες ραντεβού?» Και τους έλεγα «Ναι». Και λέω «Θα το επιβεβαιώσω». Πήρα τηλέφωνο τον Παπακαριά. Ο Παπακαριάς με έβριζε, γιατί μου έλεγε ότι τον ενοχλώ και ότι δεν με δέχεται. Και εγώ του έλεγα «Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σε πολύ λίγο». Για να ακούσουν οι άλλοι ότι έχουμε ραντεβού. Και ευτυχώς με γνώριζαν οι της ασφαλείας. Μπήκαμε μέσα, ανεβήκαμε πάνω στην αίθουσα συσκέψεων του Προέδρου και έρχεται οργισμένος ο τότε πρόεδρος για να πει ότι θα μας πετάξει με την αστυνομία έξω. Και του λέω, ο Χρήστος Σαρτζετάκης ήταν ο τότε πρόεδρος. Λέω ευχαρίστος, διότι θα αναγκαστείτε να παραιτηθείτε. Διότι αυτή τη στιγμή παραβιάζεται το Σύνταγμα κολυσιεργώντας. Δείξτε μου πόσα προεδρικά διατάγματα ήρθαν μετά από εμάς, το δικό μας, και τα υπογράψατε. Όχι, του είπαμε, δεν φεύγουμε εάν δεν υπογράψεις το διάταγμα. Έτσι φύγαμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο βαθιά αντιδραστικό είναι αυτό το πολιτικό κατεστημένο, συμπεριλαμβανομένο και του ακαδημαϊκού κατεστημένου. Κύριε Κωτογιώργη, επειδή σε αυτή τη χώρα με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάω στην πρώτη διακοπή, ο χρόνος τρέχει σαν νεράκι, θέλω να πω ότι είστε ο άνθρωπος που παρέκαψε την άρνηση του τότε Υπουργού Παιδείας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ήταν η ορολογία, να δημιουργήσει μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικά κέντρα. Εσείς το ανοίξατε αυτό. Δεν υπήρχαν, κύριε Σαχίνη, δεν υπήρχαν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα. Μπορούσε να γίνει διδακτορικό χωρίς τον ενδιάμεσο κρίκο των μεταπτυχιακών. Καθιέρωσα κανονισμό μεταπτυχιακών, αγνοώντας την κυβέρνηση. Καθιέρωσα κανονισμό για την διαδικασία της διδακτορικής διατριβής. Προσέξτε, η ανταλλακτική λογική μου λέει ένας εκ των υπουργών θα προχωρήσω τις δύο θέσεις που έχετε προκηρύξει εάν τη μία τη δώσεις σε αυτόν. Του λέω δεν έχω αρμοδιότητα, αλλά και αν είχα δεν θα το έκανα, διότι υπάρχουν κριτές οι οποίοι αποφασίζουν. Και μου λέει τότε δεν θα τις προχωρήσω. Και του απαντώ, σε λίγο θα δεις και τις 118 θέσεις που έχει κενές Υπάντιος να προχωράνε προς δημοσίευση. Αξιοποίησα ένα κενό του νόμου που δεν προέβλεπε να πάει η προκήρυξη στο Υπουργείο για να αποκτήσει πίστοση. Έλεγε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και και δημοσίευση στο ΦΕΚ. Έτσι λοιπόν ο διευθυντής του τυπογραφείου ήταν αναγκασμένος να το δημοσιεύσει. Ποια ήταν η αντίδραση του τότε Υπουργού, όπως και για πολλά άλλα τέτοια που είχα εφαρμόσει για να μπορέσω να προχωρήσω κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ήταν να με πάρει οργισμένος και να βρίζει, όπως λένε στη Λευκάδα, γιατί ήταν Λευκαδίτης, έχουμε και βαθιά αντιδραστικούς και φαύλους Λευκαδίτες, μην νομίζουμε, ο κύριος Κακλαμάνης, έβριζε καρσάνικα. Καρσάνικα είναι από την Καριά, από το χωριό του, που κατεβάζουν όλο το Αγιοστάσιο. Αυτός ήταν ο τρόπος του πολιτεύεστε, του πολιτικού προσωπικού συνολικά. Απέναντι στο πανεπιστήμιο, απέναντι στη μεταρρύθμιση. Κρατήστε το. Πάω στην πρώτη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό και μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση για την οποία προκαλείται από την αρχή της εκπομπής. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Κωντογιώργη, πρέπει να σας πω ότι στο διάλειμμα μου έκανε εντύπωση τα μηνύματα που δέχτηκα. Προφανώς γιατί οι νεότερες γενιές δεν γνώριζαν και γι' αυτό επέμενα ότι έχει μια αξία. Δεν θα σταθώ πολύ, γιατί υπάρχει και ένα τμήμα του κοινού που το έχει προκαλέσει ήδη η εισαγωγική σας τοποθέτηση. Όμως θέλω να αναφέρω μερικά σημεία και να έχω γρήγορα σχόλια.
δεν αρκεστήκατε στο ότι τις 5 αυτές σχολές κάνατε πανεπιστημιακές. Μπήκατε γρήγορα στα βαθιά νερά της διεθνοποίησης, ιδίως του παντήλου στο οποίο ήσασταν πρίτανης. Να αναφέρω ότι φέρατε να τιμήσετε και φυσικά να μιλήσουν το Willy Brandt, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Γκένσερ, τον Μιτεράν, την πρώτη Ελληνίδα πρίτανη σε γαλλικό πανεπιστήμιο στη Σορβόνη, την Αρβελέρ, τον Κορνίλιο Καστοριάδη που μέχρι εκείνη την περίοδο είχε ζητήματα για να έρθει στην Ελλάδα ακαδημαϊκά. Από αυτό πρέπει να πω ότι εκμεταλλεύτηκε με καλό τρόπο την έλευση Καστοριάδη και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο επί αημνής του Γιώργου Γραμματικάκη τον φώναξε στο Ρέθυμνο, και μια σειρά άλλων προσωπικότητων. Πάνε να αρχίσω τώρα να λέω εδώ πέρα, δεν θα τελειώσουμε, θέλουμε μια εκπομπή. Κάτι θέλατε να δείξετε με αυτό όμως, όχι μόνο να εμπεδώσετε το πάντιο ως πανεπιστήμιο. Σωστά. Προσέξτε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργεί κανείς θεσμούς οι οποίοι να αναλαμβάνουν ρόλους για το σκοπό για τον οποίο θα υπάρξουν, για την επιστήμη, για την κοινωνία κλπ. Δεν μπορεί κανείς να λειτουργεί σκόρπια και να λέει «Α, θα κάνω εγώ ατομικά κάτι, οτιδήποτε». Χρειάζονται θεσμοί συλλογικότητας. Συνέβαινε εκείνη την εποχή να διδάσκω και στο πιο έγκυρο και διεθνώς γνωστό γαλλόφωνο πανεπιστήμιο, στο Παρίσι. Ο διευθυντής, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου αυτού, τη Sciences Po, όπως λέγεται, μου εμπιστεύθηκε τους φοιτητές του μεταπτυχιακού του για να τους διευθύνω εγώ, άρα σε συνεταιρισμό των δύο πανεπιστημίων, τις διπλωματικές του εργασίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεύτερον, αξιοποίησα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Όχι μόνο τον Έρασμο, που συνέβη σε μια εποχή να έχω περίπου 1.256 από όλη την Ευρώπη υποτρόφους. Ανέπτυξα και συνεδριακά και σεμιναριακά και άλλα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την ίδια έννοια, πραγματοποίησα, οργάνωσα στο Παρίσι, γιατί στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να με αφήσουν, μετά το μεγάλο συνέδριο, το γενεσιουργό της νεότερης πολιτικής επιστήμης του 49 από την UNESCO, το 1986, τη δεύτερη πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη πολιτικής επιστήμης. Με 250 πανεπιστήμια τότε. Αυτό κατέληξε στο να δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής Επιστήμης με 250, με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από όσα ελάμβανε. Δημιούργησα επίσης ή συνέβαλα σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους δύο μεγάλα μάστερ μεταπτυχιακά διευρωπαϊκά με τη συμμετοχή περισσότερων πανεπιστημίων. Το πρώτο ήταν και το πρώτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μεταξύ Παντίου, Λουβέν, ενός πανεπιστημίου του Βελγίου και του Πανεπιστημίου του Παρισιού που δίδασκα. Ξέρετε, δημιούργησε τόση εντύπωση αυτό το καινούργιο μεταπτυχιακό, το διευρωπαϊκό, με τη συμμετοχή περισσότερων, που μία από τις πιο μεγάλες περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά πολιτικής επιστήμης, αφιέρωσε ένα ολόκληρο τεύχος. Γιατί? Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα έμπαινε ως θέμα προς διδασκαλία και έρευνα οι συλλογικές ταυτότητες. Ξέρετε, μέχρι τότε δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει παρά μόνο για ταξική πάλη, ταξική αντιπαλότητα. Δηλαδή, ο χώρος μέσα στον οποίο διαμορφώνονταν οι όροι της κοινωνικής αντιπαράθεσης δεν υπήρχε, που ήταν οι συλλογικές ταυτότητες. Και γι' αυτό προκάλεσε αυτή την εντύπωση. Το δεύτερο μεταπτυχιακό, που είχε 13 πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη και είχε έδρα τη Σιένα, πήρε το πρώτο βραβείο στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμένα μου αρκεί. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι
πάλι που χαρακτηρίζει την κακοδαιμονία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Γιατί κάλεσα τον Γκένσερ στην Ελλάδα να τον τιμήσω ως επίτιμο διδάκτορα? Διότι ήταν η εποχή του Σκοπιανού ζητήματος και της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας. Έρχεται, προκαλώ τη συνάντηση στο γραφείο μου, στο Πάντιο, του Γκένσερ, που ετοιμαζόμασταν να τον ανακηρύξουμε επίτιμο διδάκτορα, και του τότε Πρωθυπουργού, Μητσοτάκης, και τους παρουσιάζω ένα σχέδιο για την επίλυση του Σκοπιανού ζητήματος, που είχε πολλά επίπεδα οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και την ομοσπονδιοποίηση, οπότε καταπίπτει η αντίληψη περί εθνικής ταυτότητας αυτής της χώρας, μακεδονικής ή όπως θέλετε πέστε την, γιατί θα υπήρχαν πολλές ταυτότητες, αλλά και της δυνατότητας να αναδειχθεί η ελληνική μειονότητα που υπήρχε εκεί. Λοιπόν, ξεκίνησα να το λέω του Γκένσερ και μου λέει, ξεκίνησα να το εξηγώ τη Ιουγκοσλαβία, για να εξηγήσω ειδικότερα, όχι τη Ιουγκοσλαβία, αλλά το ειδικότερο ζήτημα του Σκοπιανού. Και μου λέει, ας τη Ιουγκοσλαβία, είναι δική μας υπόθεση. Προσέξτε, του είχαν ξεκάθαρα. Πες μου για το Σκοπιανό. Τη διαλύουμε εμείς, δεν χρειαζόμαστε. Και τους έδωσα το κείμενο με τα άρθρα, ήταν 2,5 σελίδες, και γυρνάει και λέει, Κώστα, συμφωνείς, όταν το μελέτησε? Και λέει, ναι. Λοιπόν, πήγαν στον Κιμαράες, κατατέθηκε το σχέδιο αυτό και συμφώνησαν. Άλλαξαν μόνο το όνομα της χώρας, από αυτό που είχα εγώ σε σχέση με αυτό που εισηγήθηκαν. Γιατί τέλειωσε αυτή η ιστορία? Τι όνομα είχατε εισηγηθεί? Εγώ είχα πει το σλαβικό Νόβα Μακεδονία. Οπότε διαχωριζόταν και από τη Μακεδονία και από την ταυτότητα, γιατί αναφερόταν ούτε καν Σλαβομακεδόνες, έτσι, διότι αναφερόταν σε μία οπτική της Μακεδονίας, η οποία κατοικούταν και από Σλάβους. Αλλά δεν ήταν αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα ήταν να μην εκχωρηθεί εθνική ταυτότητα, αυτό που συνέβη με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και εδώ λοιπόν, ποιος ακύρωσε αυτή τη συμφωνία? Αυτός που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σας προκαλεί απορία? Ξέρετε, τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα δεν την έχουν κάνει εκείνοι οι οποίοι αρνούνται την εθνική ιστορία, την εθνική ταυτότητα, δηλαδή το στοιχείο, το θεμέλιο στοιχείο της ελευθερίας. Την ελευθερία αρνούνται όλοι αυτοί, όσοι δεν δέχονται και την πρόοδο, όσοι δεν δέχονται την ελληνική συνέχεια και το εθνικό πρόσημο της πολιτισμικής μας συνοχής. Είναι αντιδραστική, ανεξαρτήτως του τι διατείνονται και τι λένε, που δεν γνωρίζουν καν. Άρα ομιλείτε για τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, βεβαίως, μετά και τα Πρωθυπουργά. Τη μεγάλη ζημιά στα εθνικά ζητήματα την έχουν κάνει εκείνοι που τα επικαλούνται. Πιάστε την ιστορία μας. Αυτοί που την καπηλεύονται δηλαδή ουσιαστικά. Ή που δεν ξέρουν να τη διαχειριστούν και δεν θέλουν να τη διαχειριστούν. Θέλω να πω και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, ότι πέρα από τις ανώτατες διακρίσεις σε πίστες όσες ευρωπαϊκές χώρες, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη Λατινική Αμερική, στην Κίνα, μία από τις σημαντικότερες θέσεις, ίσως ο μοναδικός Έλληνας καθηγητής που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση, είναι του Διευθυντή Ερευνών του Γαλλικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Δεν είναι ένα τυχαίο πόστο αυτό, προφανώς, κύριε Κοντογιώργη. Δεν πάει όποιος και όποιος, και πολύ περισσότερο να γίνει γενικός διευθυντής. Θεωρείτε ότι είναι σαν τους σταθμούς στην επαγγελματική σας προφανώς, πορεία? Διότι προσέξτε, δεν είναι απλώς διευθυντής ερευνών, είναι το κόκκινο πόστο, όπως το λένε. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό και υπερβαίνει την απλή θέση. Διότι παρέχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει κανείς στα ερευνητικά ζητήματα της χώρας, που σημαίνει μιας δύναμης ευρωπαϊκής, όπως είναι η Γαλλία. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει στην άκρη, και γι' αυτό θεωρώ ότι το γεγονός ότι εξελέγει, και μάλιστα χωρίς να υποβάλω εγώ αίτηση, με πρωτοβουλία εσωτερική συναδέλφων, οι οποίοι θεώρησαν ότι έπρεπε να αναλάβω αυτή τη θέση. Μάλιστα.
Πείτε μου λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει γράψει 51-52 βιβλία, εκατοντάδες άρθρα, 11 από τα βιβλία του είναι σε ξένες γλώσσες. Πάνω από 100 άρθρα, 106-108 άρθρα, επίσης ξένες γλώσσες. Τι δουλειά έχει την ίδια στιγμή να έχει μία μικρή, αλλά πολύ, και έτσι θα κλείσουμε το κεφάλαιο της βιογραφικής αναφοράς, ουσιαστική πολιτική πλευρά. Θέλω να πω τώρα, και μπαίνω σε άλλο πεδίο, σε σχέση με αυτά που είπατε και εισαγωγικά. Υπήρξατε δύο περιόδους πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, 1985-1989. Υπήρξατε υπηρεσιακός υφυπουργός τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης το 1993. Κάνατε θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Το πόσο αυτές περπάτησαν στη συνέχεια δεν είναι θέμα που αφορά εσάς. Συμβάλλατε στην εξυγίανση οικονομικά της ΕΡΤ. Είστε ο άνθρωπος που δεν το ξέρουν πολλοί. Δημιουργήσατε τη Διεύθυνση Αρχείου Μουσείου, διασώζοντας το όπτικο, ακουστικό και πολιτισμικό προϊόν της χώρας. Αλλιώς θα είχε χαθεί. Είναι γνωστές οι τύχες κάποιων κασετών. Μέχρι τότε διαγράφονται. Μάλιστα. Ή γράφονταν κάτι άλλο πάνω σε αυτά. Ακριβώς. Και μάλιστα υπήρξατε και ο άνθρωπος που στην ουσία άνοιξε την πόρτα της πρώτης ανεξάρτητης αρχής, υπεύθυνης για τα ΜΜΕ, του περίφημου Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, από το οποίο όλοι βεβαίως κράτησαν μόνο τον φλοιό αυτού που δημιουργήσατε. Έκτοτε το ΕΣΟΡΟΥ είναι ένα από τα συντομότερα ανέκδοτα, όχι μόνο για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες, ιδίως αν φτάσουμε μέχρι τα τελευταία 10 χρόνια. Κύριε Κοντογιώργη, τι δουλειά είχατε εσείς με αυτά, μπορείτε να σας πω. Δεν υπήρξα ποτέ κομματικός. Απεχθάνομαι όλοι αυτοί. Μα και μόνο οι ημερομηνίες που ανάφερα το αποδεικνύουν αυτό. Προσέξτε, αλλά... ναι, είναι το εξής, ότι αν υπάρχει κάποιος ο οποίος καταλύει ακόμα και αυτό το σύνταγμα που ο ίδιος δημιουργεί, είναι τα κόμματα. Υπάρχει ένα άρθρο που να εφαρμόζεται από αυτά που έχουν προβλέψει. Μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια. Δέχτηκα δύο φορές να πάω στην ΕΡΤ. Την πρώτη φορά πρέπει να πω ότι είχε διάρκεια 2 μηνών και τη δεύτερη φορά 6 μηνών. Την πρώτη φορά με συνεννόηση των 3 κομμάτων, κυβέρνηση Παπανδρέου, 1985, διότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο αλητίας η διαχείριση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου που ήταν η ΕΡΤ ουσιαστικά, που ήθελαν να εκτονώσουν την κατάσταση. Όταν πήγα εκεί, μέσα σε μια εβδομάδα, ο πληροφοριοδότης μου, δεν λέμε ονόματα, που ήταν στο κρεβάτι, σε εισαγωγικά, δηλαδή στο στόμα και στο αυτί του τότε πρωθυπουργού, μου λέει, κάνουν το σχήμα έτσι, ότι θα σε καρατομήσουν. Βρήκα τότε τον εκδότη μου, το Λιβάνι, και του λέω, πρόσεξε, μην διανοηθεί να με διαγράψει διαλόγου, γιατί θα τον πηγαίνω σε όλη μου τη ζωή καροτσάκι. Μιλάω με την γλώσσα της καθαρεύουσας που του είπα. Γιατί με παρακαλούσε, δεν θα σας πω το σκηνικό πώς το αίσθησε, για να με βρει σε σπίτι που επί 6 μήνες προσπαθούσε, που δεν είχε τηλέφωνο για να με αναγκάσει να πάω, και τώρα εάν δεν του αρέσω να μου πει να φύγω αύριο το πρωί. Δεν κάνω πολιτική σταδιοδρομία. Μάλιστα μου είπε ενώπιον των τηλεοπτικών, όταν με κάλεσε στο μαξί μου, ότι θέλει να ετοιμάσει τη διαδοχή του. Και του λέω, πρόεδρε, έχετε ήδη υποσχεθεί, είμαι βέβαιος, και σε πολλούς άλλους κάτι τέτοιο. Του είπα για 5.000 μάλιστα, για να αστειευθώ. Δεν είμαι για διάδοχη κατάσταση, ούτε για να πολιτευθώ. Ήρθα, θα κάνω το δημοκρατικό άνοιγμα και θα φύγω. Λοιπόν, δεν τους άρεσε. Παρενέβαιναν. Τότε έκανε ο υπουργός Σιμίτης τη λιτότητα. Αφού κατασπατάλησαν, έπρεπε να κάνουν λιτότητα για να ισοφαρίσουν, να πληρώσει ο ελληνικός λαός τις πατάλες και τις κλοπές. Και μου φέρνουν ένα βίντεο, για να δείτε
πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, σας το λέω αυτό και όχι για τα κατορθώματά μου. Μου φέρνουν ένα βίντεο λοιπόν και μου λένε ότι είναι 18 λεπτά τα οποία τι έδειχναν, την συντεταγμένα μπροστά στο Πολυτεχνείο τα ΜΑΤ, απέναντι οι διαδηλωτές και από πίσω έβγαιναν Πασόκοι συντεταγμένα, πετροβολούσαν τους διαδηλωτές και ξαναέμπαιναν πάλι στα κρυφά πίσω. Λέω, βγάλτε μου 9 λεπτά, δεν θυμάμαι 8 ή 9 λεπτά και θα σας γράψω εγώ τι θα υποθεί ως σχολιασμός. Έγινε σεισμός, όπως καταλαβαίνετε, παρενέβησαν από την κυβέρνηση, υπουργοί κλπ. Είδα ότι κανείς δημοσιογράφος δεν ήθελε να παρέμβει. Και έκανα το πολύ απλό. Λέω, φέρτε μου ένα σακάκι και μια γραβάτα, θα βγω εγώ να το σχολιάσω. Και τότε δημοσιογράφος εκεί, αφού πήρε κατεύθυνση, λέει, θα το κάνω εγώ. Του είπα τι θα πει, αλλά αυτός απλώς το έβαλε ως τρέιλερ και λέγοντας από κάτω, τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους. Με εξαπάτησε. Αλλά δεν έχει σημασία, μεταδόθηκε. Την άλλη μέρα στέλνει ο κύριος Γιαννόπουλος. Κάθε κυβέρνηση θέλει και έναν Γιαννόπουλο, όπως ξέρετε. Κάθε κυβέρνηση. Στέλνει λοιπόν δύο μπράβους του για να πάρουν τα χειρόγραφα για να δουν ποιος έγραψε τις ειδήσεις. Με ειδοποιεί ο δημοσιογράφος, ο διευθυντής ειδήσεων και του λέω κράτα καθυστέρηση. Φέρνω κάμερα κάτω, στέλνω κάμερα και τους άνδρες της ασφάλειας και τους παίρνουν σηκωτούς και τους βιντεοσκοπούν και τους βγάζουν έξω. Σεισμός την άλλη μέρα και λέω στον τότε υπουργό, λέω, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, κατά καθήκον, εγώ παρετούμε. Και έτσι τέλειωσε αυτή η περίοδος. Η δεύτερη περίοδος ήταν η προέκταση, αν θέλετε, αυτού που συνέβη μετά την παραίτησή μου. Που αφιερώθηκε η Βουλή σε πάνω από 10 μέρες για να ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι το κράτος είναι η κυβέρνηση και κάνει ό,τι της αρέσει και στα τηλεοπτικά και σε όλα. Όταν ανέλαβα λοιπόν, κατήργησα τη διακομματική, την εξαπέστειλα, γιατί αυτή ακόβε και έραβε τις ειδήσεις. Και βεβαίως... Είμαστε στον κύκλο των αλλεπάλληλων το 89. Εκλογικών αναμετρήσεων. Ακριβώς. Πρέπει να επενθυμίσω. Για 6 μήνες. Ναι. Το 89. Και λέω, θα καθιερώσουμε συζητήσεις πολιτικών αρχηγών με δημοσιογράφους, συζητήσεις πολιτικών μεταξύ τους ή με δημοσιογράφους και συζητήσεις διανοουμένων πάνω στα ζητήματα αυτά. Μη σας πω ότι ένας εκ των πολιτικών αρχηγών δεν ήθελε να συμμετάσχει και του είπα, του επισήμανα ότι θα βάλω την καρέκλα και με το όνομά του και θα μιλάω με την καρέκλα για να δεχθεί. Ποιος είναι αυτός? Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι γνωστό. Δεν το λέω εγώ, το είπαν εκείνοι που ήταν δίπλα μου που με άκουσαν να το λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, είχε μια μεγάλη εμπειρία που καθιερώθηκε. Με καλεί όμως ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Γρίβας, υπουργός ήταν ο Θέμελης. Και πληροφορούμε ότι θα με καλέσει να μου ζητήσει να φέρω ξανά τη διακομματική στην τηλεόραση, να φτιάχνει αυτή, να κόβει και να ράβει τις ειδήσεις, ή να με απολύσει. Θέλετε να σας πω το διάλογο? Μου λέει, εγώ είμαι πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είμαι πρόεδρος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, είμαι εκείνο, εκείνο και δεν σας επιτρέπω να μην δέχεστε τη διακομματική στην τηλεόραση. Είναι και καταγεγραμμένα αυτά, βιντεοσκοπημένα. Έχοντας προετοιμάσει τη σκέψη μου και την απάντησή μου, του λέω, θίξατε δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τα προσόντα του Πρωθυπουργού μιας χώρας από την οποία πέρασε ο Μεγαλέξανδρος, ο Περικλής, ο έτσι, ο αλλιώς κλπ. Του απαρίθμησα. Μου προκαλεί αληθινή εντύπωση ότι έχει εσάς ως Πρωθυπουργό. Τα έπαιζα όλα για όλα. Έτσι δημιουργεί πολιτικό κενό κανείς και φέρνει σε αμηχανία τον άλλον. Εγώ του λέω, είμαι ένας ταπεινός έτσι αλλιώς και δεν διανοούμε να φτάσω ως εκεί. Αλλά το δεύτερο ζήτημα. Εάν εγώ και ο κύριος Θέμελης είμαστε γείτονες και εγώ παραβιάσω το σύνορο του κυρίου Θέμελη και έρθουμε και μου κάνει προσφυγή και έρθουμε και είστε εσείς
προεδρεύων στο δικαστήριο. Ποιος θα βγάλει την απόφαση, εγώ, κύριος Θέμελης ή εσείς? Εγώ, μου λέει. Ωραία. Ο νόμος λέει ότι τις ειδήσεις τις φτιάχνουν όχι οι συντελεστές των ειδήσεων, που είναι τα κόμματα, αλλά η διεύθυνση ειδήσεων. Μου ζητάτε να παραβώ το νόμο? Τάχασε λοιπόν. Αν, λέω, μου ζητάτε, θα το κάνετε δήλωση δημόσια και εγώ θα αποχωρήσω, αλλά θα είναι δική σας η ευθύνη. Γυρνάει στο Θέμελη και του λέει, και τώρα τι κάνουμε? Του λέω, να σας πω τι κάνουμε. Θα κάνουμε μια ανακοίνωση που θα λέμε τι προβλέπει ο νόμος και με αυτόν τον τρόπο θα πούμε ότι όποιος έχει παράπονα από τον Κοντογιώργη και την ΕΡΤ θα απευθύνεται στον κύριο Θέμελη και θα μου τραβάει το αυτί. Θα το συζητάμε. Την άλλη μέρα καταλαβαίνετε τι έγινε με την Αυριανή και με τα άλλα. Ανάλογα συνέβησαν και με το, ευτυχώς όχι με τη Διεύθυνση Αρχείου Μουσείου, δεν παρενέβη κανείς εκεί, αλλά συνέβησαν με το ΕΣΟΥΡΟΥ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ εγώ το προέβλεψα να είναι ένας ανεξάρτητος πραγματικά θεσμός, που να έχει και συνέταξα τότε και το σχέδιο του συνταγματικού χάρτη της διαχείρισης, που να διαχωρίζει την ιδιοκτησία από τη λειτουργία του μέσου και για να μπορεί να παράγεται η είδηση όπως χρειάζεται. Τι έγινε το ΕΣΟΥΡΟΥ τελικώς? Και εκεί εγκατέστησαν τη διακομματική. Μάλιστα. Ποιοι ήταν υπέρ του να μην γίνει ανεξάρτητη αρχή, αλλά πήραν το φλοιό, όπως είπατε, και εγκατέστησαν τη διακομματική? Ο τότε συνασπισμός. Οι εκπρόσωποι του, οι δύο εκπρόσωποι του, ένας εξ αυτών εμφανιζόταν ότι είναι και δημιουργός του ΕΣΟΥΡΟΥ στη συνέχεια, ήταν εναντίον της αντικειμενικής συγκρότησης, ανεξάρτητης δηλαδή συγκρότησης από τα κόμματα, και υπέρ του να εγκατασταθεί εκεί η Διακομματική Επιτροπή. Να η κατάντια. Όταν αργότερα μου ζήτησε, μου πρότεινε ο Πρωθυπουργός να αναλάβω εγώ το ΕΣΟΥΡΟΥ, του λέω, θα κάνεις μια μεταρρύθμιση. Θα ψηφίσεις νόμο που θα λέει ότι είμαι αμετάκλητος, όσο θέλεις, 6 μήνες, 1 χρόνο, όσο θέλεις. Και θα με αποκηρύξεις για τις πολιτικές που θα ακολουθήσω. Θέλω να κλείσω. Και μου λέει, τι πολιτικές θα ακολουθήσεις? Του είπα τι θα ακολουθήσω και μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί θα έρθουμε σε σύγκρουση με τα κανάλια. Λοιπόν... Άρα, κύριε Κοντογιώργη, και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θεωρείτε ότι το 89 γεννήθηκε η διαπλοκή μέσων και πολιτικής, απογειώθηκε μάλλον, σε τέτοιο βαθμό, γιατί μπήκαμε και στο πεδίο των ιδιωτικών πια μέσων. Μπήκαν και κάπου εκεί χάθηκε αυτός ο συνταγματικός χάρτης που εσείς είχατε την πρόνοια ως ανεξάρτητη αρχή. Μπήκαν να είναι... οι προϋποθέσεις, προσέξτε. Είναι η μεγάλη συναλλαγή εκεί. Βεβαίως, για μία ακόμα φορά, και είναι ενδεικτικό αυτό, έθεσα υποσυνταγματική απαγόρευση τον πρόεδρο της πολιτείας να μην μεταδίδεται η φωνή του και η εικόνα του στην τηλεόραση. Έτσι και εξανάγκωσα τη διαδοχή μου 31 Δεκεμβρίου. Δεν επέτρεπα να εισέλθει στην ΕΡΤ. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Γιατί? Γιατί αξίωνε, έτσι είχαν. Αξίωνε να απολύσω τον Διευθυντή Ειδήσεων και δημοσιογράφους. Ξέρετε, όταν έκαναν απεργία, διότι διόρισε η κυβέρνηση αντί για 23 προκηρύξεις 1.257. Πήγε να διορίσει, γιατί παρέλαβα εγώ και δεν τους διόριζα και κάνανε κατάληψη. Με κατηγορούσαν ως ανάλγητο. Δηλαδή αυτή ήταν η λαιλασία του δημόσιου χώρου. Αυτό γινόταν διαρκώς και σε όλα τα επίπεδα. Στην ΕΡΤ, στα πάντα. Μην απορούμε γιατί φτάσαμε στην πτώχευση και στη συνέχεια μας παρέδωσαν στους δανειστές για να μας αποτελειώσουν. Είδατε κανέναν να τιμωρείτε? Ζητήθηκε καμιά ευθύνη για όλα αυτά? Οι ίδιοι μας δείχνουν το δάχτυλο και μας απειλούν ότι εμείς φταίμε. Εμείς δηλαδή τους εκλέγουμε. Βλέπω, για να δείτε το μέγεθος της αλλοτρίωσης, βλέπω πολλούς να μου αντιτείνουν ότι αυτούς τους πολιτικούς τους εκλέγει ο λαός. Τι μας λένε? Ερχόμαστε σε αυτό, αν θέλετε, αργότερα. Δεν τους εκλέγει ο λαός? Όχι. Όχι. Πώς, δεν πηγαίνει να τους ψηφίσει? Όχι. Προσέξτε, ποιος ορίζει τους υποψηφίους? Ποιος ορίζει τους αρχηγούς? Οι μηχανισμοί. Έχει πολλές δυνατότητες η κοινωνία όταν ψηφίζει. Ψηφίζει
ή τον έναν ή τον άλλον ή τον άλλον. Αυτούς που τις υποδεικνύουν. Αυτοί που τις υποδεικνύουν όμως έχουν ήδη απαλωτριώσει κάθε δυνατότητα αυτονομίας και θεσμικά δεν έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπεύουν το λαό, έχουν υποχρέωση να αντιπροσωπεύουν και να εκτελούν τις εντολές του αρχηγού του κόμματος και του πρωθυπουργού. Και λέω εγώ, εάν σας ορίσω εκπρόσωπό μου για να μου κάνετε μια δουλειά, δεν έχω δικαίωμα να σας ανακαλέσω αν δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Εγώ δεν θα καθορίσω τους όρους της εκπλήρωσης αυτής της εργασίας. Εδώ τι ισχύει. Έκανε λάθος. Ας πούμε ότι έκανε λάθος. Που το δίλημα ποιον θα εκλέξει, ποιον θα ψηφίσει, είναι το δίλημα ανάμεσα στους 3-4 που αποφασίζει ο ηγέτης και που ο ηγέτης μετά θα τους κάνει ό,τι θέλει. Όπως βλέπουμε τώρα. Υπάρχει βουλή, κύριε Σαχίνη. Πέστε μου αν υπάρχει βουλή. Έχετε δει πώς ψηφίζονται οι νόμοι. Προσέξτε. Εάν δεν είναι κάτι που να είναι φαντασμογορικό και να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί ή δεν είναι μείζον ή δεν φαίνεται, τι γίνεται. Διαβάζει με άδεια την αίθουσα, διαβάζει ο Προεδρεύων τα ονόματα και λέει, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αφού έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας, ψηφίζει υπέρ, αν είναι αντιπολίτευση, ψηφίζει κατά. Ή το αντίστροφο, αν είναι άλλη κυβέρνηση. Ένα. Άρα, αυτό δεν είναι μη υποστατό, δηλαδή άκυρος ο νόμος, ανυπόστατος. Δεύτερον, η κομματική πειθαρχία. Όταν το Σύνταγμα καθιερώνει την ανεξαρτησία και λέει κομματική πειθαρχία, σημαίνει ότι εξαναγκάζει, στερεί τη βούληση, την ελεύθερη βούληση, έστω αυτή τη βούληση που δεν συνδέεται με την κοινωνία, αλλά συνδέεται με τον εαυτό του, του βουλευτή. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι ανυπόστατος ο νόμος. Να προχωρήσουμε λίγο. Το μοτίβο που ακούγεται πολύ συχνά και με ξεδιάντροπο τρόπο να παραδώσουν την έδρα τους οι βουλευτές που διαφωνούν, ξέρετε τι σημαίνει, κατάφορο η παραβίαση του συντάγματος. Έχετε δει, κύριε Σαχίνη, κανέναν δικαστικό να λέει ότι ο νόμος που ψηφίστηκε με αναγκαστικό τρόπο, δηλαδή κομματική πειθαρχία ή χωρίς την παρουσία του βουλευτή που θα έπρεπε να ψηφίζει, είναι ανυπόστατος? Τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό? Απ' την ώρα που εκλέγει, που τον κοροϊδεύουν ότι εκεί ασκεί κύρωση, καμία κύρωση, εκλέγει τον επόμενο μονάρχη, μέχρι την ώρα που τελειώνει η θητεία του, είναι κλαυσίγελος. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ γελίος κάποιος ή έτοιμος να απαλωτριώσει τη στοιχειώδη αξιοπρέπειά του για να πολιτευθεί. Η απάντηση θα είναι ότι το επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής. Δεν επιτρέπει τίποτα από αυτά. Με αυτό το σύστημα να γίνεται η ψηφοφορία. Όχι. Παρακαλώ. Και αν το επιτρέπει, είναι αντισταγματικό. Άρα λέτε ότι είναι μια εσωτερική αυτορύθμιση του πολιτικού προσωπικού σύστημα. Καταχρηστική. Φέρτε μου, αμφιβάλλω, δεν το έχω δει, αλλά αμφιβάλλω αν έχει αποτολμήσει ο κανονισμός της Βουλής να λέει ότι η ψηφοφορία γίνεται δια αναγνώσεως των ονομάτων και όχι δια της παρουσίας τους. Τι Βουλή είναι αυτή? Και δεν έχουν στοιχειώδη ευαισθησία και δείχνουν σε ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική αυτό το χάλι. Ποιος νομοθετεί, κύριε Σαχίνη? Μας λένε ότι η Βουλή είναι αυτή που νομοθετεί. Ποιος είναι νομοθετεί? Διακριτός ο ρόλος της ως μορφή εξουσίας? Όχι, δεν θεωρητικά. Είναι καθόλου διακριτός. Ναι. Πρώτον, ούτε θεωρητικά δεν είναι. Διότι δυνάμη του συντάγματος, η νομοθεσία, η νομοθετική πρωτοβουλία προέρχεται από την κυβέρνηση. Και ο Σάκης προέλθει από την αντιπολίτευση, δεν έχει ελπίδα. Διότι είναι διατεταγμένη η υπηρεσία αυτή που γίνεται. Και έχουν το θράσος μετά να καταλογίζουν στην κοινωνία ότι είναι συντηρητικοί και αυτοί εκφράζουν την πρόοδο. Εκφράζουν τα συμφέροντα των ομάδων που είναι κοντά τους. Το βλέπουμε και στις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα. Αυτά δεν τα βγάζει ο σύγχρονος πολιτικός επιστήμονας, διότι δεν έχει βάθος γνώσης των πραγμάτων. Τα βγάζει η κοσμοσυστημική επιστήμη, κύριε Σαχίνη. Και αυτό ενοχλεί. Τι είναι λοιπόν αυτή η κοσμοσυστημική επιστήμη που προτείνεται? Θέλω να μας το πείτε συνοπτικά και απλά. Σε τι συνίσταται? Ακούστε, ναι. Είναι πολύ απλά μία αποδεικτική επιστήμη.
αυτό που λέει. Πώς, το γιατί, αποδεικνύει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πώς γιατί, το αποδεικνύει. Για μην το χάσω, κύριε ναι, Κοντογιώργη. Βεβαίως. Στην ιατρική, στη φυσική, στα μαθηματικά υπάρχει αποδεικτικός τρόπος. Εδώ, επειδή πρόκειται για κοινωνικές, πολιτικές, φιλοσοφικές επιστήμες. Ποια είναι η απόδειξη. Ακούστε, η απόδειξη είναι το ιστορικό βάθος, ο ιστορικός χρόνος. Η νεωτερικότητα, αφού θεωρεί ότι είναι η καταλυτική ανωτερότητα, το πρότυπο που δεν συναντιέται ποτέ στην ιστορία και όχι αυτό το οποίο ζει μόλις στη μεγάλη μεν κλίμακα, αλλά ζει μόλις την πρώιμη φάση, τη βρεφική φάση της ανθρώπινης κατάστασης με ελευθερία, αφού πιστεύει έτσι, έχει διαγράψει την ιστορία. Τη θεωρεί προνεωτερική. Προνεωτερική είναι η δημοκρατία, αλλά και η οικουμένη, αλλά η βρεφική εποχή της νεωτερικότητας είναι νεωτερική. Το αντίθετο συμβαίνει. Αν προνεωτερικός είναι ο καθυστερημένος, καθυστερημένη, πρωτόλια είναι η σημερινή εποχή, που έχει μόνο την ατομική ελευθερία και από εκεί και πέρα τα δικαιώματα. Δηλαδή, τον παράκλητο τρόπο να σου επιτρέψουν οι κύριοι σου, εσύ ως δούλος, να έχεις κάποιες δυνατότητες στην ιδιωτική σου ζωή. Ερώτηση για να μας το διευκρινίσετε, παρακαλώ πολύ. Ακόμη και την περίοδο 18ου αιώνα, διαφωτισμό, την απορρίπτεται πλήρως την νεωτερικότητα για εκείνη την εποχή. Ο διαφωτισμός ήταν ένα μεγάλο κίνημα για την εποχή. Διεκδικούσε τον μετριασμό της απολυταρχίας, ώστε να μπουν νόμοι που θα τη διέπουν. Μην νομίσουμε ότι ήταν κάτι πιο σπουδαίο. Έψαχναν να βρουν τρόπο να ξεχωρίσουν. Δεν γνώριζαν πολλά πράγματα. Διέπραξαν όμως δύο μεγάλες ρήξεις με τον ιστορικό ελληνισμό. Γιατί επιμένω στον ιστορικό ελληνισμό πριν πω για τις ρήξεις. Διότι ο ελληνικός κόσμος, εάν τον ανασυγκροτήσουμε με τον τρόπο που λειτουργήσε, δηλαδή ως κόσμο-σύστημα, το αντίστοιχο είναι ο συνολικός κόσμος σήμερα στον πλανήτη, αν τον δούμε έτσι, μας προσφέρει από την μινωική εποχή της Κρήτης μέχρι και το 19ο αιώνα το ιστορικό πλαίσιο της εξέλιξης του κοινωνικού ανθρώπου με ελευθερία, τη βιολογία του δηλαδή. Αυτό που στις θετικές επιστήμες το αποδεικνύουν μέσα από το πείραμα ή την παρατήρηση, τα άστρα κλπ, οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να το αποδείξουν μέσα από την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και του υπόλοιπου δασποτικού κόσμου, αλλά αυτόν γιατί μοιάζει ο σημερινός. Λοιπόν, μας λέει πότε έχουμε την πρώιμη εποχή, άρα μοναρχία και ατομική ελευθερία, πότε έχουμε την δημοκρατία, πότε έχουμε την υπέρβαση του κρατοκεντρισμού και άρα του πολέμου, με τη μετάβαση στην οικουμένη και στην κοσμόπολη. Γνωρίζει κανείς σήμερα το κράτος της κοσμόπολης. Όλοι το απαξιώνουν λέγοντας ότι είναι αυτοκρατορία, δηλαδή δεσποτικό σύστημα, απολυταρχία. Λοιπόν, αυτά δεν θέλουν να τα γνωρίζουν, αλλά και δεν μπορούν να τα προσεγγίσουν. Άρα λοιπόν, το αποδεικτικό μέρος της κοινωνικής επιστήμης θα βγει μέσα από τον ιστορικό χρόνο, ο οποίος στον ελληνικό κόσμο έχει μεγάλο ιστορικό βάθος. Γιατί τους πονάει η ιδέα ότι ο ελληνικός κόσμος συγκροτεί μία αδιάπτωτη συνέχεια με πολλές αλλαγές, φάσεις και μεταπτώσεις, αλλά υπαρκτές. Γιατί ακριβώς εάν τον σταθμίσουμε με συγκριτικούς όρους, θα προκύψει ότι η εποχή μας μοιάζει στην προσολώνια εποχή, δηλαδή στον 6ο-7ο αιώνα. Τότε ήταν οι προτεραιότητες της εκλόγιμης μοναρχίας, της ατομικής ελευθερίας, του δανεισμού που εξαρτούσε τα άτομα και τα περιείγε στην κατάσταση της εξαθλίωσης και όλες τις άλλες αξίες και τους θεσμούς. Αυτό. Άρα λέτε ότι σε αυτή την εποχή, μισό λεπτό, της τεχνολογικής έκρηξης των επιστημών, την ίδια εποχή που αυτό που στις κοινωνικές επιστήμες βαφτίζεται νεωτερικότητα, αλλά είπατε για εσάς ότι είναι το μεγάλο χάσμα, στην ουσία είναι μία περίοδος προσολωνία, αυτό λέτε. Βεβαίως. Προσέξτε λίγο. Με τη σύγχρονη βέβαια έτσι αποτύπωση. Κρατοκεντρισμό δεν έχουμε σήμερα. Στα κράτη-έθνη. Κρατοκεντρισμό είχαμε και τότε. Πολύς κράτη.
Εκλόγιμη μοναρχία δεν είχαμε τότε. Ο Σόλωνας και όλοι αυτοί οι λεγόμενοι τύρανοι, που δεν ήταν παρά εκλεγμένοι από το λαό και τύρανοι γιατί ασκούσαν την αρχή της ισομοιρίας, δηλαδή κοινωνική πολιτική εναντίον της ολιγαρχίας των πλουσίων και υπέρ του λαού, εκλόγιμη μοναρχία είχαν. Αυτοί αποφάσιζαν κάνοντας διάλογο διαλακτήμας, τον λέει ο Αριστοτέλης στον Σόλωνα. Δηλαδή έκανε διάλογο με τους μεν, με τους δε, αλλά αυτός αποφάσιζε. Τους κοινωνικούς εταίρους, όπως λένε σήμερα. Λοιπόν, ποιο ήταν το οικονομικό σύστημα? Ελευθέρας βοσκής. Ο ιδιοκτήτης σε εξαρτημένη εργασία πλήρωνε όσο εργασία εμπόρευμα. Ό,τι κατατάει σήμερα. Γι' αυτό και ο Σόλωνας τι είπε? Επειδή η εκμετάλλευση και η συσσόρευση κεφαλαίου δεν γινόταν πια με την εκμετάλλευση της εργασίας, έβγαζε λίγο αποτέλεσμα, αλλά με το σύστημα δανεισμού, τι είπε, εκτός από την συσάχθεια, καθιερώνω, εισάγω το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Αποδίδω στην κοινωνία την ιδιότητα του εντολέα. Εκλέγει, ανακαλεί, ελέγχει, προσάγει στη δικαιοσύνη αν παραβεί την εντολή, καθορίζει τον τρόπο και το περιεχόμενο του πολιτεύεστε. Έτσι δεν θα μπορούσε ο οικονομικά ισχυρός να καταστρέφει μια ολόκληρη κοινωνία. Και έτσι στη συνέχεια ο Κλισθένης καθιέρωσε τη δημοκρατία, διότι έγινε ακόμα πιο ισχυρή η οικονομική ιδιοκτησία. Σήμερα μας συζητούν όχι για την οικονομική ιδιοκτησία, αλλά για το κεφάλαιο. Δεν ξέρουν ότι δεν είναι αιτία της εκμετάλλευσης, δεν είναι το κεφάλαιο. Είναι ο συνδυασμός της οικονομικής ιδιοκτησίας με το συναγελασμό που έχει με τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρόεδρο ή Πρωθυπουργό, και που τα βρίσκουν ώστε να γίνεται υπερβολική συσσέρωση κεφαλαίου. Στη δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Καλά, στις μέρες μας δεν έχουν συναγελασμό απλό. Πολλές φορές το μεγάλο οικονομικό δίνει απευθείας εντολή αυτό στο λέω. Πολιτικό προσωπικό πια. Αυτό. Έχει αλλάξει κάτι τελείως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα υπάρχει η αρχή προστασίας από τις τράπεζες κλπ. Λοιπόν, ποιος συνέτασε τις απαντήσεις, τις διαμαρτυρίες προς την αρχή αυτή? Ο εκπρόσωπος της τράπεζας αντί για τον υπάλληλο. Όταν το έθεσα στον Υπουργό, έπαψε να μου μιλάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά προσέξτε λίγο. Εγώ συνηθίζω, ξέρετε, να μιλάω με παραδείγματα. Έτσι. Χωρίς ονόματα, δεν έχει σημασία, αλλά με παραδείγματα. Λοιπόν, όποιοι το ακούνε, το γνωρίζουν. Αλλά δεν το εντάσσουν στο γενικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Εάν στη θέση του Πρωθυπουργού ήταν η κοινωνία, έστω κατά προσομοίωση αντιπροσώπευσης, να χρειάζεται δηλαδή οι αποφάσεις να υιοθετούνται με έναν τρόπο. Έχω πει, μιλήσει για το Δημοσκοπικό Δήμο, από την κοινωνία. Το μείγμα της πολιτικής θα ήταν αυτό, δεν θα ήταν άλλο? Θα μπορούσε να γίνεται τρομακτική συσσόρευση πλούτου στο 2% της παγκόσμιας οικονομίας, όταν οι άλλοι λιμοκτονούν, ολόκληρες κοινωνίες λιμοκτονούν? Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να ηγεμονεύσει, διδάσκει ο ελληνικός τρόπος, ο ελληνικός κόσμος, η κοινωνία, όπως είπα στην αρχή, γινόμενη αντί για χώρος διαμαρτυρίας στους δρόμους, που πάει μετά στο σπίτι και το μόνο που κάνει είναι να ακούει στην τηλεόραση ότι αποφάσισαν διαφορετικά από όσα θέλει η ίδια η κοινωνία, να γίνει εταίρος της πολιτείας, μέρος του πολιτικού συστήματος. Ξέρετε τι χρειάζεται αυτό όμως? Να γίνει επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Εδώ είναι οι ρήξεις, οι αντιδραστικές ρήξεις που πραγματοποίησε ο διαφωτισμός. Άρα η νεωτερικότητα για σας δεν θεραπεύει την αλήθεια και είναι... Όχι, ιδεολογία. Να κάνω και ένα λογικό άλμα. Θεωρείτε ότι η νεωτερικότητα είναι προνεωτερικότητα στην ουσία? Αρχαϊκή. Προσέξτε, το βαθμό της απάτης... Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος ότι τουλάχιστον... Μισό λεπτό, κύριε Κοντογιώρη. Το 18ο, το 19ο, αρχές 20ου, για κάποιες κοινωνίες, λειτουργήσε απελευθερωτικά. Για μας, για αναλογιστείτε πώς λειτουργήσε η εμφύτευση αυτού του απολυταρχικού κράτους
μετά την ήττα μας στην Επανάσταση στη μήτρα του ελληνικού κόσμου. Μετά τον Καποδίστρια δηλαδή. Ναι. Βαθιά αντιδραστικά. Μας πήραν από την περίοδο της τελικής οικουμένης με δημοκρατία, που η Επανάσταση ήθελε να ανασυστήσει την οικουμένη, δηλαδή το κοσμοπολιτιακό δημοκρατικό κράτος, και μας πήγαν στην προσωλώνια εποχή της απολυταρχίας. Για να μοιάσουμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό και δεν μίλησαν για πρόοδο, ότι αυτό είναι ολοκληρωτική αντιδραστική οπισθοδρόμηση. Μίλησαν για εξευρωπαϊσμό. Και τους ακούμε και σήμερα. Μας το έχουν μεταφέρει και οι κοινωνίες ενοχοποιούν και οι άνθρωποι στις κοινωνίες, οι πολίτες, ενοχοποιούν την κοινωνία αντί να ενοχοποιούν αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται το αντιδραστικό πρόσημο ενός πολιτικού συστήματος που δεν έχει να κάνει με την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτή είναι η διαφορά. Τι έκαναν λοιπόν στο διαφωτισμό? Το πρώτο, διέπραξαν μία πλήρη διακοπή της ιστορικής ροής του ελληνικού κόσμου. Απέβαλαν το Βυζάντιο από την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου, που είναι το πιο ελληνικό κοσμοσυστημικό παράδειγμα μετά τους κλασικούς χρόνους. Το λένε οι πηγές, δεν το λέω εγώ. Σκοτάδι το αποκάλεσαν. Εάν διαβάσετε τους δυτικούς, τον Χέγγελ, τον Καντ, τον Βολτέρο και αυτούς, με εμετικό τρόπο μιλάνε για το Βυζάντιο. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει απόλυτος μονάρχης που έχουν αυτοί, αλλά εκλεγμένος μονάρχης, και ότι η θεμέλια βάση της πολιτείας είναι ο Δήμος και η Σύγκλητος. Δεν μπορούν να κατανοήσουν, δεν αποδέχονται ότι οι πόλεις εξακολουθούν να υπάρχουν, και όχι μόνο να υπάρχουν, αλλά είναι κατά το πλείστον δημοκρατικά υποστασιοποιημένες. Ακόμη και την περίοδο, θα σας πει κάποιος, κύριε Κοντογιώρη, γιατί μπαίνετε σε δύσκολα μονοπάτια για τον πολύ κόσμο. Θα το πω απλά. Των μεγάλων οικογενειακών δυναστιών στην αυτοκρατορία, ακόμη και σε αυτή την περίοδο λειτουργεί αυτό. Προσέξτε, προσπαθούν, όπως κάθε πολιτικός ηγέτης, για δείτε σήμερα τι γίνεται με τις οικογένειες. Υπάρχει κανείς, όταν βλέπουμε ένας Καραμανλής να διαδέχεται έναν Καραμανλή, ένας Μητσοτάκης, έναν Μητσοτάκη, ένας Παπανδρέου, έναν Παπανδρέου, να λέμε ότι αυτό δεν είναι, όπως το λένε, αποκαλούν δημοκρατία? Όχι. Σου λέει εκλέχθηκε, χωρίς να μπαίνουν στα υπόλοιπα. Τι κάνανε πολλοί Βυζαντινοί? Όριζαν συμβασιλέα. Έπρεπε όμως να εκλεγεί, να επιδοκιμαστεί η επιλογή του συμβασιλέα, ώστε να υπάρξει διαδοχή. Δεν υπήρχε κληρονομική διαδοχή. Ξέρετε, ένας Κινέζος επισκέπτης στο Βυζάντιο γράφει, τι συμβαίνει, λέει, με εσάς? Ακόμα, λέει, και αν πέσει δυνατή βροχή και προκαλέσει ζημιά στη σπορά, ενοχοποιείτε το βασιλιά και τον αλλάζετε και βάζετε έναν άλλο στη θέση του. Εν αντιθέσει προς εμάς που είμαστε ήσυχοι, διότι έχουμε μια οικογένεια η οποία διαδέχεται ο ένας τον άλλον και έτσι έχουμε πολιτική ηρεμία. Αυτό καταλόγιζαν στο Βυζάντιο και οι Δυτικοί. Ότι στο Βυζάντιο, επειδή υπήρχε βέβαια και η ισοβιότητα της εκλογής, γινόταν και οι συνωμοσίες με τη δολοφονία κάποιου κλπ. Υπήρχαν όμως και φαινόμενα, θα σας πει κάποιος, σύψης, διαφθοράς, εξαγοράς. 1100, κύριε Σαχίνη, χρόνια. Δεν είναι 200 χρόνια. Έχετε δίκιο σε ιστορικό βάθος. Αλλά όμως το Βυζάντιο δημιούργησε την εωτερικότητα. Δημιουργήθηκαν εκεί δύο δρόμοι. Ο ελληνικός που τον κατέλησαν και ο δυτικός που κατέλησε τον ελληνικό δρόμο. Άρα όλη αυτή τη συμπίκνωση ενός ολόκληρου πολιτισμού με αντίστοιχες δημοκρατικές ρίζες μέχρι τέλους το 19ο αιώνα, για να επικρατήσει η απολυταρχία. Προσέξτε, το ένα λοιπόν εξέβαλαν, οπότε έγιναν οι χειραγωγητές που οικειοποιήθηκαν την ιστορία. Γι' αυτό και μιλάνε αρχαιότητα, μεσαίωνας, προσέξτε, η απόλυτη φεουδαρχία, νεωτερικότητα. Πώς μπορούν να παντρευτούν, ας μας το εξηγήσουν. Πώς έμαθαν ότι υπάρχει Ευρώπη, ότι υπάρχει δίκαιο, ότι υπάρχει νομικός πολιτισμός που τον έχουμε στο Βυζάντιο και είναι με όρους ελευθερίας και όλα τα άλλα. Από το Βυζάντιο τα πήραν όλα. Μετακένωση ολική του ελληνικού κόσμου γίνεται
κυρίως στη Δύση και στην Ανατολή, τον 9ο αιώνα. Εκεί ξεκινάει η δυναμική προς τη μεγάλη κλίμακα. Το χειρότερο όμως το οποίο ζούμε σήμερα είναι άλλο. Ότι διέπραξαν οι άνθρωποι του διαφωτισμού και ρήξη με την κλασική εποχή. Παρέλαβαν από εκεί τις έννοιες, δημοκρατία, ελευθερία, τους αφαίρεσαν το περιεχόμενο, όπου δεν μπορούσαν έβαζαν επιθετικούς προσδιορισμούς. Ξέρετε ότι αν σας πω έμεσο άνθρωπο, έτσι όπως έμεσε η δημοκρατία, επικρατεί ο επιθετικός προσδιορισμός, όχι άνθρωπος, άρα δεν είστε άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, διέπραξαν αυτό το ατόπιμα, την απάτη, και έτσι όρισαν ως δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό το δικό τους πολίτευμα, δηλαδή την μοναρχία. Και μάλιστα και την συνταγματική μοναρχία. Δηλαδή το μονάρχη τον κανονικό και όχι τον εκλόγιμο. Αυτό λοιπόν σήμερα είναι εντυπωσιακό, το είπα στην αρχή. Ενώ η μεγάλη κλίμακα επέβαλε αυτή την μεγαλειώδη εξέλιξη στον τομέα των θετικών επιστημών και τώρα βλέπουμε στην τεχνολογία, στο επίπεδο των κοινωνικών δεν έχει υπάρξει ούτε ένα γραμμάριο εξέλιξης, αναπαράγουν μυρικαστικά ό,τι είπε ο διαφωτισμός και με αμυντικό και επιθετικό τρόπο συγχρόνως, εναντίον οποιουδήποτε αμφισβητήσει όλη αυτή την απάτη της ιδεολογίας την οποία μας διακινούν. Θέλω να σας ρωτήσω και να πάμε έτσι σε διακοπή. Για να μην αλλάξει και το σύστημα. Αυτή η νέα ουσιαστικά επιστήμη που προτείνεται και που δουλεύετε σε αυτήν απάνω, η κοσμοσυστημική γνωσιολογία, μπορεί να είναι απάντηση για το αύριο με αυτούς τους ρυθμούς της τεχνολογίας? Ακριβώς. Διότι σε αντίθεση, όπως είπα, με την εωτερικότητα, περιέχει το ιστορικό βάθος, δηλαδή μας διδάσκει το παρελθόν. Χωρίς να γνωρίζουμε το παρελθόν δεν μπορούμε να ξέρουμε το μέλλον, ούτε το παρόν. Μας διδάσκει σε ποια φάση ζούμε σήμερα. Όχι σε άλλο χρόνο, στο χρόνο δηλαδή της δημοκρατίας, αλλά στο χρόνο της εκλόγιμης μοναρχίας, στο βρεφικό στάδιο. Και διδάσκει επίσης και πού πηγαίνουμε μετά από αυτό το στάδιο. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι σήμερα για πρώτη φορά με την τεχνολογία της επικοινωνίας διαμορφώνεται η παράμετρος πάνω στην οποία, δηλαδή το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή εκεί, όχι στην πνίκα, δηλαδή στο φυσικό έδαφος, αλλά στο έδαφος της τεχνολογίας της επικοινωνίας θα τοποθετηθεί και θα οργανωθεί, θα θεσμηθεί η συλλογικότητα της κοινωνίας. Ο θεσμός του εντολέα και στη συνέχεια της δημοκρατίας. Θέλω να το κρατήσετε γιατί εδώ γεννούνται πολλά ερωτήματα. Θέλω να πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψε φιλοξενούμε στο στούντιο τον ομότιμο καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, πριν πάμε πιο κάτω τη συζήτηση, δεν περπατάει από μόνη της βεβαίως, αλλά με τη δική σας σκέψη απόψε, πάρα πολλοί κόσμος επιμένει, επαναφέρει το ερώτημα. Εντάξει αυτή η περιγραφή, λέει, από τον κύριο Κοντογιώργη. Όλα αυτά εν αγνία τελικά της κοινωνίας δεν έχει ευθύνη? Δεν ξέρω, μας έχει πιάσει μια αυτοκριτική απόψε πολλούς τηλεθεατές, βλέπω. Όχι, δεν είναι η αυτοκριτική. Είναι η αδυναμία τους να βγουν από τον εαυτό τους. Είναι τόσο βαθιά χωμένοι στην αλωτρίωση που τους έχει βεβαίως από τα βρεφικά τους χρόνια, από το σπίτι τους, από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το πανεπιστήμιο και από την καθημερινή ζωή με την πλήση εγκεφάλου, που δεν μπορούν να υπερβούν τον ολιγαρχικό εαυτό τους. Γι' αυτό και τους βλέπετε να φοβούνται και να ντρέπονται να ομολογήσουν ότι είναι ολιγάρχες, ο κοινός λαός, δεν λέω εγώ για τους πολιτικούς που έχουν συμφέρον, και να φοβούνται επίσης να το ομολογήσουν. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν ψηφίζουν. Αν ήταν να επιλέγουν οι ίδιοι, θα επιλέγανε αυτούς οι οποίοι είναι τώρα στη Βουλή, που δεν θα τους παίρναν ούτε για κυπουρούς. Θα ψηφίζανε ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο πολύ ως φιοκάμπτες, ώστε να παρετούνται από τη στοιχειώδη ελευθερία που έχουν ως υπήκοοι, γιατί δεν είναι πολίτες σήμερα οι Έλληνες,
και σε όλο τον κόσμο εννοείται. Να ψηφίζουν λοιπόν αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να παραδώσουν και τη στοιχειώδη αυτή ελευθερία στον ηγέτη για να τους ξαναέχει υποψηφίους, που αποδέχονται τον εξευτελισμό της κομματικής πειθαρχίας, που ψηφίζουν ό,τι εντέλεται ο Πρωθυπουργός και απ' την άλλη μεριά ο αρχηγός του κόμματος, και αυτό το θεωρούν ότι είναι εκλογή. Παροδία είναι, που τους χρησιμοποιούν για να έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία. Μπορούν δηλαδή να κάνουν κάτι άλλο, θα σας πούν. Όχι, η απάντηση είναι να... Και στην τελική, η δυνατότητα που έχουν με το σταυρό προτίμησης. Σε αυτό το δεν δοσμένο. Και δεν δύο, δεν και είναι και έστω μια λογική κάθαρσης. Και οι δύο και οι τρεις και όσοι είναι ως δυνατότητα επιλογής με το σταυρό προτίμησης είναι οι ίδιοι. Πόσοι έχουν δει να αρνούνται την κομματική πειθαρχία, που είναι θέμα αξιοπρέπειας. Αντισυνταγματικό δε. Πόσοι. Κανείς. Ή σχεδόν κανείς. Μπορεί να έχει για κάποιους λόγους κάποιος ξεφύγει. Λοιπόν, έχουν αναλογιστεί ποιους επιλέγει το σύστημα για να ασκήσουν αυτά τα καθήκοντα. Αυτό είναι το ερώτημα. Και βεβαίως δεν θα πω γενικά ότι είναι άμυρη ευθυνών η κοινωνία. Έχει μια θεμελιώδη ευθύνη. Η θεμελιώδης ευθύνη έχει να κάνει με την νομιμοποίηση που παρέχει στο σύστημα. Παραδείγματος χάρη, στο καφενείο, αν θέλει να μιλήσει κάποιος για την κυρία Σακελαροπούλου, θα πει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί το λέει? Γιατί δεν διαπράττει μέσα του μια επανάσταση στο πεδίο των εννοιών και να πει «Μα δεν είναι δημοκρατία αυτό, άρα δεν την αποκαλώ δημοκρατία». Να το αρνείται στον ίδιο τον πολιτικό που θα συναντήσει. Αυτή η επανάσταση στο πεδίο των εννοιών θα τον φέρει σε άλλο επίπεδο σχέσης με την πολιτική. Ένα αυτό. Το δεύτερο, γιατί πηγαίνει να ψηφίσει? Τι εννοείται, γιατί πηγαίνει να ψηφίσει? Αφού ξέρει να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Αφού ξέρει ότι είναι σημαδεμένα τα χαρτιά. Ωραία, και ότι δεν θα την πάει, επόμενη φορά. Δεν θα πάει να ψηφίσει. Την απόφαση θα την πάρουν οι 100 μόνο που θα πάνε να ψηφίσουν. 10. Μάλιστα. Αλλά εάν πάει να ψηφίσει, δεν νομιμοποιείται να έχει αντιρρήσεις. Είναι συνένοχος. Εάν λοιπόν θέλει να δημιουργήσει. Εάν δεν ψηφίσει. Να δημιουργήσει κρίση νομιμοποίηση στο σύστημα. Πιστεύετε ότι είναι θα βαθιά πολιτική πράξη. Πιστεύετε ότι θα του δημιουργήσει κρίση νομιμοποίησης? Μισό λεπτό. Έχει ανάγκη πια το σύστημα από νομιμοποίηση? Έχει. Είναι ένα ερώτημα έχει. Αυτό. Δεν τους έχετε δει με τι τρόπο μιλάνε για το πώς θα φέρουν τον πολίτη στην κάλπη, τον ψηφοφόρο? Έχουν πρόβλημα νομιμοποίησης. Δεν το λένε δημόσια, το λένε ιδιωτικά. Τους ακούτε. Όταν κάποτε είχα πει ότι τους θέλουν να πάνε να ψηφίσουν ως πρόβατα, είχε κάνει δημόσια δήλωση ο τότε Πρωθυπουργός και είχε πει ότι ο Κοντογιώργης απονομιμοποιεί το σύστημα. Το ξέρουν. Είτε ψηφίσουν είτε όχι, το αποτέλεσμα λοιπόν ας υποθέσουμε ότι θα είναι το ίδιο. Τότε γιατί του δίνουν νομιμοποίηση? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν διεκδικούν θέση εντολέα? Άρα μεταβολή. Χωρίς να μεταβληθεί το πολιτικό σύστημα. Δια της αποχής όμως, θα σας πει κάποιος θα το διεκδικήσουν. Θα πάει εκεί που ναι. Γίνεται η συζήτηση, που έρχεται ο πολιτικός να του ζητήσει την ψήφο και θα του πει «έλα εδώ εσύ». Θα συμφωνήσεις ότι θα έρχεσαι κάθε τρίμηνο, κάθε εξάμηνο, θα συγκεντρωνόμαστε εδώ πέρα, ένα τυχαίο δείγμα για να μην το ελέγχουν τα κόμματα και θα σε βάζουμε κάτω και θα σου λέμε «και ας μην το προβλέπει το Σύνταγμα». Θα σου λέμε τι θα κάνεις και θα απολογήσεις για το τι έκανες. Γιατί δεν παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί μέσα τους δεν αλλάζουν? Για να μην πάμε στην ελληνική περίπτωση, που εδώ δίνουμε φάρμακο και το αποδέχονται και το διακηρύσουν οι κύριοι αυτοί που λένε ότι δεν είναι άμυρη η κοινωνία. Δίνουμε ενοχή στην κοινωνία για αυτό που διαπράττουν οι πολιτικοί. Δίνουμε φάρμακο στην κοινωνία γιατί νομίζουμε ότι αυτή είναι ασθενής και όχι ο πολιτικός, το πολιτικό σύστημα, γιατί δεν είναι υπεύθυνος, δεν είναι ούτε ο πολιτικός, ούτε η κοινωνία, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Είναι το πολιτικό σύστημα που είναι αναντίστοιχο
προς την εποχή μας ακόμη, αλλά και ιδίως προς την ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα αν έχει ευθύνη λοιπόν, είναι η συνενοχή στην οποία υποβάλλεται για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του, γιατί είναι μέρος του προβλήματος. Ας πάψει να είναι μέρος του προβλήματος λοιπόν. Γελάτε σε αυτό που είπατε πριν τη διακοπή, ότι στη νέα εποχή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα η κοινωνία να διαμορφώσει, υπό προϋποθέσεις, και να μας πείτε ποιες πιστεύετε ότι είναι αυτές, τους όρους του παιχνιδιού και να ανοίξει τη συζήτηση περί γνήσιας δημοκρατικής εκδοχής. Θα σας ρωτήσει όμως κάποιος, καλοπροαίρετα, πώς θα το κάνει όταν σε αυτή την ίδια την εποχή το μονοπόλιο της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ιδίως στη Δύση, είναι αυτό που διαμορφώνει η άποψη. Δεύτερον, όταν το κρατικό μονοπόλιο στην συγκρότηση, φύλαξη και συλλογή προσωπικών δεδομένων μπορεί ουσιαστικά να σε κάνει εξαρτημένο για την πιο προσωπική σου υπόθεση. Εάν τα συζέξετε αυτά, σύν το ότι οι μεγάλες πλατφόρμες ελέγχονται από 4-5 κολοσσούς, πώς εσείς θα πάτε να χτίσετε σε αυτό το σύστημα που ήδη υπάρχει, αυτό που λέτε ως δημοκρατική πλατφόρμα, να το πω έτσι. Προσέξτε, η εξέλιξη δεν είναι υπόθεση εργασίας την οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς οι δύο ή κάποιοι άλλοι. Η εξέλιξη γίνεται με βάση το δίκαιο της ανάγκης. Εάν εγώ επιχειρηματολογώ με τον τρόπο που επιχειρηματολόγησα πριν για το τι πρέπει να κάνει η κοινωνία, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν θα το κάνει. Ξέρετε πότε θα το κάνει? Όταν φτάσει στις εσχατιές της ανάγκης. Τότε θα σκεφτεί ότι κάτι άλλο, αφού αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό το οικονομικό σύστημα δεν παράγει αποτέλεσμα υπέρ της κοινωνίας, θα σκεφτεί τι άλλο πρέπει να κάνει. Αυτό μας το δείχνει η ιστορία, ο ελληνικός κόσμος. Έτσι φτάσαμε, αλλά έχοντας εξανδραποδιστεί η αθηναϊκή κοινωνία, φτάσαμε στη μεταρρύθμιση του Σόλωνα. Εάν είχαν σκεφτεί όμως προηγουμένως και είχαν αντιδράσει, δεν θα φτάνανε ως εκεί. Επειδή όμως αυτό δεν συμβαίνει και οι κοινωνίες κινούνται με βάση το δίκαιο της ανάγκης, ενώ οι άλλοι με βάση τη δυνατότητα να κινούνται στο μέλλον, η οικονομική ιδιοκτησία, αυτοί σήμερα έχουν μεταβάλει σε έδαφος τους την τεχνολογία της επικοινωνίας, κινούνται σε όλο τον πλανήτη, οριζόντια μέσα στις χώρες και οι κοινωνίες αγρανάπαυση στο παρελθόν ζουν με τις αξίες και τους θεσμούς του 19ου αιώνα. Να διαδηλώσουμε. Πού να διαδηλώσεις? Και τι θα παραγάγεις ως διαδήλωση? Θα τιμωρήσεις το γείτονά σου που έχει το μαγαζάκι του και δεν θα έχει πελάτες. Θα του το σπάσεις κιόλας, γιατί νομίζεις ότι έτσι τιμωρείς την εξουσία. Η εξουσία διασκεδάζει, γιατί την νομιμοποιείς έτσι. Άρα λοιπόν, πώς θα αντιδράσει, τι μας διδάσκει? Το είπα πριν. Μπαίνεις στο πολιτικό σύστημα σιγά σιγά και έτσι ελέγχεις τα πράγματα και καθορίζεις εσύ πού θα πάει ο πλούτος. Αν σήμερα έχουν δημιουργηθεί λοιπόν αυτοί οι τεράστιοι κολοσσοί, ναι, οφείλεται στο γεγονός ότι ελέγχουν απολύτως τους μονάρχες. Ναι, αλλά αυτοί, κύριε Κοντογιώργη, δεν έχετε τον κίνδυνο μέχρι να λειτουργήσετε έτσι όπως το περιγράφετε να σας φτιάξουν ακόμη, αν θέλετε, με πολλά εισαγωγικά, και το αντιπρόταγμα. Δηλαδή αυτό θα είναι το σύστημα, εγώ σου ορίζω ποιο είναι και το αντισύστημα και έλα εσύ ως αντισύστημα εδώ, που εγώ το ελέγχω όμως. Εδώ έρχεστε σε κάτι άλλο το οποίο το βλέπουμε ότι γίνεται με τη σκέψη ότι θα βάλουμε την τεχνολογία να ελέγξει τα μυαλά των ανθρώπων. Και πρώτον ενσπείρουμε το φόβο, αφού τον παρακολουθούμε παντού και σε όλες τις περιπτώσεις. Λέτε δεν συμβαίνει στη χρήση και στον εθισμό μορφών τεχνολογίας? Βεβαίως. Η καθοδήγηση. Δεν λένε ότι και θα μόνο παρέμβουν στα κινητά οι διαφημίσεις με βάση αυτά που βλέπετε ως περιεχόμενο. Δεν σας λένε κάτι? Κύριε Σαχίνη, δεν λένε ότι θα παρέμβουν στα μυαλά των ανθρώπων και θα τους μεταβάλουν σε μετανθρώπους? Ο μετάνθρωπος δεν υπάρχει. Υπάρχει σε αυτούς που θέλουν να παρέμβουν στον DNA, εκεί που δεν τους βγαίνει να παρεμβαίνουν ιδεολογικά, για να μην τους ενοχλούν. Όλο το ιδεολογικό πλέγμα που διδάσκεται σήμερα
αποβλέπει στην απορρίθμιση, στην αποδόμηση του κοινωνικού ιστού, ώστε ο καθένας να στρουθοκαμιλίζει, να στρέφεται δηλαδή στον εαυτό του, να τσακώνεται με τον εαυτό του, ώστε να μην τους ενοχλεί εκεί. Είναι τυχαίο ότι έχουν θέσει σε απόλυτη ενοχή την ελευθερία και διακινούν τα δικαιώματα? Αυτή τη διαφορά μεταξύ δικαιώματος και ελευθερίας την είχα εισαγάγει από το 1973, κάνοντας διάλογο με έναν διαπρεπή νομικό που δεν μπορούσε να το δεχθεί. Λοιπόν, σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Όπου υπάρχει ελευθερία, όπου δηλαδή αυτοκαθορίζεται κάποιος και αποφασίζει αυτός αντί για τον άλλον, δεν υπάρχει δικαίωμα. Όπου υπάρχει δικαίωμα σημαίνει ότι κάποιος άλλος αποφασίζει για αυτόν. Τα δικαιώματα λοιπόν σήμερα έχουν πάψει να είναι κοινωνικά, πολιτικά, άρα και οικονομικά, και δεν συζητάμε για ελευθερία, έχουν μεταφερθεί στο ιδίωμα της ανθρώπινης κατάστασης, του ατόμου. Γι' αυτό λέω, έτσι αποσυναρμολογείται η κοινωνία, πάβει να έχει συλλογικότητα, πάβει να σκέφτεται με όρους κοινού συμφέροντος και ο καθένας σκέφτεται ότι εχθρός του είναι το συλλογικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν ενοχοποιείται το κράτος που κάνει αυτές τις πολιτικές, άρα ο πολιτικός που ιδιοποιείται το πολιτικό σύστημα του κράτους και το σύνολο κράτος μετά, δεν ενοχοποιείται αυτός. Αυτός θεωρείται και ευεργέτης, γιατί προβάλλει το άλλο της ιδιώτευσης. Ενοχοποιείται η πολιτισμική συλλογικότητα, το έθνος, και ενοχοποιείται και τι? Η ελευθερία. Δηλαδή η δυνατότητα του ανθρώπου να διεκδικήσει θέση στο πολιτικό σύστημα και να αποφασίζει αυτός για το αν είναι αγόρι, κορίτσι ή οτιδήποτε. Αντί να παρακαλάει ως δούλοπρεπής, ως δούλος, γιατί είναι δούλος. Ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι ελεύθερος παρά μόνο στην προσωπική του ζωή. Είναι δούλος και στο κοινωνικό, οικονομικό και στο πολιτικό σύστημα. Είναι δούλος εκείνος ο οποίος δεν αποφασίζει ο ίδιος, αλλά αποφασίζει κάποιος άλλος για αυτόν. Το να εκλέξουμε μονάρχη δεν σημαίνει ότι αποφασίζουμε εμείς για τις πολιτικές του μονάρχη. Αποφασίζει ο μονάρχης με βάση αυτούς που έχει γύρω του. Αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε. Άρα λοιπόν ας φτιάξουμε τις αναγκαίες παραστάσεις, γιατί οι έννοιες αποδίδουν φαινόμενα. Να φτιάξουμε τις αναγκαίες παραστάσεις μέσα μας για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, ο Χαράρη λέει ότι είμαστε σε μετακοινωνίες που μπορεί να πάμε και στο μετάνθρωπο και είμαστε σε μια ολική... Ακριβώς. Σε ένα ολικό μηδέν. Ξαναρχίζουμε να μετράμε από εδώ και κάτω. Ακούστε κάτι. Έθεσε κανείς το ερώτημα στον κύριο αυτό και σε όλους αυτούς του Νταβός κλπ. Με ποιο δικαίωμα αποφασίζουν αυτοί για τις κοινωνίες και όχι οι κοινωνίες οι ίδιες? Απλό ερώτημα εγώ θέτω. Γιατί να μην αποφασίζουν οι κοινωνίες? Ο λόγος ύπαρξής τους είναι οι κοινωνίες. Δεν είναι οι κοινωνίες λόγος ύπαρξης αυτονών. Γιατί λοιπόν δεν του θέτει αυτό το ερώτημα? Ας βγούμε από τα υπόλοιπα. Γιατί του επιτρέπουμε να αποφασίζει, του κάθε πολιτικού, του κάθε Χαράρη, να αποφασίζει για την μοίρα μιας ολόκληρης κοινωνίας? Ακούστε πόσο αρχαϊκός άνθρωπος είναι, αλλά θα σας δώσω, γιατί έχει σημασία να παρακολουθεί. Αρχαϊκός, ο γκουρού του μετά είναι αρχαϊκός. Η πολιτική του σκέψη είναι αρχαϊκή. Όταν τον κάλεσε ο νυν πρωθυπουργός, γιατί θεώρησε ότι αυτός αποδίδει το απάβγασμα της σκέψης που πρέπει να ακολουθήσει, καταλάβατε πού βρισκόμαστε, και σε ποια κατάντια βρισκόμαστε, να θεωρούμε ότι ο γκουρού του πρωθυπουργού μιας ιστορικής χώρας που διδάσκει την πρόοδο είναι ο Χαράρη. Τι τραγικότερο. Για να μην πούμε ότι γκουρού από την άλλη μεριά είναι ο μεγάλος διακινητής του αγγλικού συμφέροντος στην ελληνική ιστορία, ο Μπίτον. Αυτά διαβάζει. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Να έρθουμε στον Χαράρη. Ξέρετε ότι τον άκουσα να λέει ότι είναι δημοκρατία. Να εκλέγω, λέει, να ψηφίζω για να εκλέξω τον πρωθυπουργό μου, να αποφασίζω ποια γυναίκα θα παντρευτώ,
και να μπορώ να πηγαίνω στα καφενεία ή οπουδήποτε αλλού που μου αρέσει να πάω. Αυτό είναι δημοκρατία. Δηλαδή, πιο χίδιν σκέψη υπάρχει. Ας διαβάσετε τα βιβλία του για να δείτε. Αλλά να πάμε και λίγο παρακάτω, ξέρετε. Τι διαβάζω πρόσφατα. Προσέξτε. Το μείζον πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα, ερώτημα του 21ου αιώνα, θα είναι για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους ανθρώπους ή τουλάχιστον γιατί χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους. Μάλιστα. Προσέξτε γιατί. Δεν το λέει κρυφίως, το διακηρύττει. Όχι. Ναι. Αλλά και δεν είναι ο μόνος. Εξηγεί γιατί. Διότι στο μέλλον η οικονομία δεν θα χρειάζεται τόσους πολλούς, άρα ούτε ως κατανάλωση ούτε ως εργαζόμενους. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσουμε τον πληθυσμό. Πώς θα τον μειώσουμε, θα βρούμε τρόπο. Πέραν των σκέψεων που κάνει, που τον έχουμε ακούσει, όχι μόνο, το διαβάζουμε κι αλλού, αλλά επειδή είναι προβεβλημένος το λέω, που λέει ότι θα παρεύουμε στα μυαλά των ανθρώπων για να μην μας αμφισβητούν. Αλλά μας λέει ότι οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι μόνο αν είναι χρήσιμοι για την οικονομία. Διαφορετικά θα πρέπει να τους παίζουμε, να τους πάμε στο Silicon Valley, να τους πάμε να τους, με παιχνίδια, πώς το λέει εδώ πέρα, για να τους αποκοιμίζουμε και να μην μας ενοχλούν. Αυτό. Συγγνώμη, εσείς λέτε γι' αυτό. Εγώ θα σας πω ότι οι μεγάλοι ιδιοκτήτες των μεγάλων πλατφορμών, όχι ένας, σχεδόν όλοι, διατυπώνουν την άποψη ότι αυτή η τεχνολογική σύζευξη των κοινωνιών σε ένα ενιαίο δίκτυο, στο τέλος, θα προβάλλει ως ανάγκη και ένα κεντρικό διοικητικό κέντρο όλων αυτών, όλων ημών δηλαδή. Προσέξτε. Όχι με εκλογές. Όχι. Θα καθίσουν οι ΣΕΟ κάτω. Προσέξτε. Και θα βγάλουν το ενιαίο διοικητήριο. Το κάνουν ήδη με τους G τόσο και τους G τόσο. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Ήδη υπάρχει το διευθυντήριο, αλλά αυτό το διευθυντήριο δεν είναι μια κοσμόπολη. Δεν είναι ένα παγκόσμιο δηλαδή, ένα κοσμοκράτος που έχει κανόνες, που μετέχουν. Αλλά αν έχει πείσει τις κοινωνίες γι' αυτό το Matrix, το εικονικό, ότι αυτή είναι η πραγματικότητά τους, αυτό θέλω να μου πείτε κύριε Κοντογιώρη. Αν πείσει τις κοινωνίες ότι τελικώς αυτή είναι η πραγματικότητά σου. Ναι, λογικό δεν θα είναι μετά, με συγχωρείτε, οτιδήποτε αληθινό να είναι ψεύτικο και αντιστρόφος. Βεβαίως. Αυτό θα ισχύσει. Μα αυτό συμβαίνει σήμερα. Γιατί νομίζετε ότι θα συμβεί στο μέλλον? Αυτό που μας λέει ο Χαράρη, ότι η χρησιμότητα των ανθρώπων είναι και αναλώσιμη, δηλαδή είναι οικονομική. Άρα δεν υπάρχει το πλαίσιο της ελευθερίας. Το έχει πει ήδη ο Μαξ Βέμπερ, που τον έχουν και τον λιβανίζουν όλοι. Τι έχει πει ο Μαξ Βέμπερ? Ότι έκανε πείραμα, γιατί η νεωτερικότητα είναι το να βλέπεις την εργασία με όρους αποτελεσματικότητας, όχι ελευθερίας. Και λέει, έκανε πείραμα και αν τους έδωσε, λέει, όταν τους έδωσε ο εργοδότης περισσότερα χρήματα για να αποδώσουν περισσότερο, αυτοί απέδιδαν λιγότερο. Γιατί προσπαθούσαν πότε να φύγουν, να πάνε έξω, να γλεντήσουν τα χρήματά τους. Δεν έχουν τη διάσταση της ελευθερίας. Αυτός είναι οι πρωτόγονες ανθρωποκεντρικά κοινωνίες, αυτή η βρεφική περίοδος. Μην βλέπετε στην Ελλάδα που υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Τους Έλληνες τους εγκατέστησαν σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό και τους εγκαλούν γιατί έχουν και διαλύσει το βρεφονηπιακό σταθμό, πελατειακό σύστημα, και γιατί παίζουν με τους όρους του πολιτικού προσωπικού που δεν κάνει δημόσιες πολιτικές, και ήδη έχουν τρελαθεί και αναπτύσσουν δυσμόρφες συμπεριφορές και κατηγορούν τον εαυτό τους γιατί δεν μοιάζουν με τα βρέφη. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα όμως για όλη την ανθρωπότητα σήμερα. Και έχουμε εδώ ένα τραγικό γεγονός, ότι ενώ μπήκαμε στον ανθρωποκεντρισμό και μάλιστα φεύγουμε από αυτή την πρώιμη φάση, οι προχωρημένες κοινωνίες, και πηγαίνουν στην επόμενη που θα αξιώσει αλλαγή και του διατακτικού των αξιών μέσα από τις έννοιες και του πολιτικού και οικονομικού συστήματος για να επέλθει νέα ισορροπία, γιατί έχει ανατραπεί η ισορροπία υπέρ των οικονομικά ισχυρών, αυτοί διατείνονται ότι ζούμε ακόμα στο 19ο αιώνα, 18ο, και θέλουν ακριβώς, επειδή υποψιάζονται που πηγαίνει ο κόσμος, θέλουν να παρεύουν στα μυαλά των ανθρώπων, στο DNA, θέλουν να επιμένουν
να διαλύσουν τις κοινωνίες, να τις κάνουν πολυεθνικές για να μεταφέρουν τον πόλεμο στο εσωτερικό τους και συγχρόνως να μας μεταβάλουν σε πρόβατα, όχι μαζικά πρόβατα όπως ήταν στο παρελθόν, αλλά πρόβατα εξατομικευμένα. Ξέρετε, υπάρχει η διαφορά μεταξύ του ζώου που κινείται ομαδικά, η μάζα, και του ζώου που κινείται κατάτομων και μισεί τη συλλογικότητα. Σήμερα λοιπόν θεωρούμε ότι η συλλογικότητα είναι καταναγκαστική, στερητική της ατομικής μας ελευθερίας και σκεφτόμαστε ότι η συλλογικότητα είναι η κοινωνία και όχι η εξουσία, όπως ήδη από το διαφωτισμό οι κύριοι μέντορες της εποχής μας, ο Χέγκελ και οι άλλοι, που θεωρούν ότι η δημοκρατία είναι ολοκληρωτισμός. Ξέρετε, το να μιλήσει κανείς για ολοκληρωτισμό χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, κάποιος να κατέχει το πολιτικό σύστημα με όρους πολιτικής κυριαρχίας. Και το δεύτερο, να υπάρχει υποκείμενο κυριαρχίας πάνω στο οποίο θα ασκηθεί. Λοιπόν, σήμερα μπορεί ο κάθε πρωθυπουργός μπορεί να ανατραπεί σε λίγο, αλλά μπορεί όμως με το «έτσι θέλω» να επιβάλλει δικτατορία. Δεν τον εμποδίζει κανείς. «Έτσι θέλω, καταλύω το Σύνταγμα και κάνω». Έχει όλες τις εξουσίες να το κάνει. Το ότι έχουν εθιστεί στην εκλόγιμη μοναρχία δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την εξουσία να το κάνουν. Απόδειξε ότι στη Βόρεια Κορέα το κάνουν, απόδειξε ότι στην Ρωσία το κάνουν σε μεγάλο βαθμό, στο Ιράν το κάνουν, στη Σαουδική Αραβία το κάνουν και σε πολλές άλλες χώρες. Άρα λοιπόν ο ένας αποφασίζει για όλα. Υποκείμενο κυριαρχίας είναι όλη η κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει αυτή η διακριτή. Άρα εκεί που υπάρχει μοναρχία υπάρχει και ολοκληρωτισμός. Στη δημοκρατία δεν υπάρχει υποκείμενο κυριαρχίας. Ο πολίτης αποφασίζει, μέσα στην ίδια συνεδρία μπορεί να αποφασίσει για 5 θέματα και να αλλάξουν οι πλειοψηφίες. Δεν συγκροτεί η ψήφος του εξουσία, συγκροτεί απόφαση, νόμο που θα εφαρμοστεί έναντι όλων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει εξουσία που θα ασκηθεί με όρους κυριαρχίας πάνω σε κάποιον. Υπάρχει η καθολική πολιτική αρμοδιότητα που διαχέεται σε όλους και όλοι έχουν ίσο μερίδιο σε αυτήν. Ναι, αλλά αν όμως η μία απόφαση αλλάζει από τη διαμόρφωση μιας πλειοψηφίας σε αυτό το σώμα μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα αρχίσει να υπάρχει, θα σας το πει κάποιος, ασυνεννοησία, αταξία, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Τα έχετε ακούσει αυτά, γι' αυτό σας τα δημοκρατική ρωτώ. Ποιος θα κάνει δηλαδή το κουμάντο, να το πω απλά. Η ίδια η κοινωνία θα μου πείτε. Οι ολιγάρχες από την αρχαιότητα εγκαλούσαν τη δημοκρατία ότι είναι όπως το ακυβέρνητο καράβι. Δεν έχει τιμονιέρι, άρα δεν έχει εξουσία. Δώστε μας την εξουσία, λέγανε στην κοινωνία. Και η κοινωνία τους έλεγε, προτιμώ να κυβερνιέμαι λάθος, αλλά να είμαι ελεύθερος και να αποφασίζω εγώ τι θα κάνεις στον πλούτο σου και όχι να με βάνεις και στη φυλακή επειδή σου χρωστάω. Κακός, αλλά και καλός δεν πρέπει να χρωστάει. Αλλά όμως η ελευθερία είναι το παν. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τους ολιγάρχες. Τα επιχειρήματα της ολιγαρχίας είναι αυτά. Ελάτε όμως που έρχεται ο Αριστοτέλης και απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα, διότι ζει και την ολιγαρχία και τη δημοκρατία και τη μοναρχία. Και τι λέει? Αυτός που αποφασίζει ορθότερα, απαριθμεί τους λόγους, δεν είναι ο μονάρχης, δεν είναι ο ολιγάρχης, είναι ο Δήμος, οι πολλοί, όλοι. Και εξηγεί τους λόγους. Αν λοιπόν θέλουμε να διαψεύσουμε τον Αριστοτέλη με βάση τις παρατηρήσεις που έκανε, το αποδεικτικό υλικό που μας έφερε λοιπόν στην εποχή μας, ας τον διαψεύσουμε. Αλλά η διάψευση αυτή έχει να κάνει με την ιδεολογική μας θέση και όχι με το συμπέρασμα της κοσμοστημικής γνωσιολογίας που διδάσκει ότι εδώ αποδεδειγμένα ο πιο, να το πούμε, περίτεχνος και επεξεργασμένος ηγεμονισμός, οικονομικός και πολιτικός ηγεμονισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας ασκήθηκε από τη δημοκρατία της Αθήνας, από το Δήμο.
Το παράδοξο είναι ότι αυτούς που ορίζετε εσείς στις μέρες μας ως εκλεγμένους μονάρχες, εκλεγμένη μοναρχία, όλοι ομνίουν ή όλοι έχουν αποσπάσματα και ρίσα από τον Αριστοτέλη που περιγράφεται. Είναι μια παραδοξότητα αυτή, κύριε Παντογιώργη. Κοιτάξτε, ο Αριστοτέλης χρησιμεύσε για πολλά. Χρησιμεύσε για να δολοφονήσουν, για να γενοκτονήσουν, αν θέλετε, τους ερυθρόδερμους στην Αμερική και για πολλά άλλα. Αλλά όταν ο Αριστοτέλης μιλάει για τη δουλεία, που λέει ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, προσθέτει τι έννοια δίνει στο φυσικό φαινόμενο. Όχι ο ένας είναι κατάλληλος για δούλος και ο άλλος κατάλληλος για ελεύθερος, αλλά λέει, εάν εσείς που θέλετε την κατάργηση της δουλείας προχωρήσετε, τότε θα καταργηθεί το σύστημα ολόκληρο, το ανθρωποκεντρικό, δηλαδή της ελευθερίας, διότι βασίζεται στη δουλεία. Και μάλιστα τι κάνει, συνδέει τη δουλεία με την ανθρώπινη μηχανή. Όχι με την ανθρώπινη μηχανή, με την τεχνολογική μηχανή. Ξέρετε, λέει, πότε δεν θα έχει ανάγκη ο κύριος τον δούλο και ο δούλος τον κύριο. Όταν επινοήσει ο άνθρωπος τις αυτόματες μηχανές που λέγεται ότι τις έχουν οι θεοί και τις χρησιμοποιούν στην κοινωνία τους. Μόνο που εδώ πάμε σε κοινωνίες δουλοκτητικές με μηχανές, μα κύριε Κοντογιώργη. Μα είμαστε δούλοι και δεν θέλουμε να το αποδεχθούμε. Ξέρετε πόσες φορές σε διεθνείς συναντήσεις, όταν λέω ότι είμαστε δούλοι αφού δεν είμαστε πολιτικά αυτοκυβερνόμενοι ή αυτοδιαχειριζόμενοι στα του οίκου μας, προκαλείται οργή και από ισχυρούς και από μικρούς. Άρα η δημοκρατία σε αυτή τη νέα τεχνολογική εποχή, με τις δυνατότητες που προσφέρει, πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Καταρχάς, για να λειτουργήσει, ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις, πώς καταργείς τα μεγάλα τεχνολογικά μονοπόλια, να σου το πω. Πολύ γιατί απλά. Διαφορετικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Το ερώτημα είναι ποιος αποφασίζει για τους κανόνες. Ποιος νομοθετεί για τη θέση ενός εκάστου, μεγάλου ή μικρού. Εάν αποφασίζει ο Biden ή ο Τραμπ, τότε ο Τραμπ θα υποστεί τη λογοκρισία του Twitter, γιατί του έδωσε την εξουσία να το πράξει. Εάν νομοθετούσε η κοινωνία, δεν θα τολμούσε κανένας από αυτούς, ούτε να θα μπορούσε να συσσωρεύσει τέτοιο πλούτο, θα δούλευε για την κοινωνία και η κοινωνία θα του έβαζε τους κανόνες για τις χρήσεις επομένως της τεχνολογίας. Πώς μπορεί λοιπόν σε αυτήν την εποχή η κοινωνία να νομοθετεί? Εγώ θα σας απαντήσω πώς μπορεί να γίνει. Πώς? Εννοώ πώς μπορεί να θεσμοθετηθεί, όχι πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γιατί το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί δεν με αφορά, αν θέλετε, άμεσα. Δηλαδή, εγώ διδάσκω τη γνώση. Λέω στον κοινό αναγνώστη μου και σε οποιονδήποτε πολίτη, εάν είχες να κάνεις να μάθεις μαθηματικά, θα δεχόσουν κάποιον να σου λέει ότι 5 και 3 κάνει 10. Όχι. Άρα θα δεχόσουν κάποιον που θα σου έλεγε, θα σε μάθαινε μαθηματικά. Λοιπόν, εγώ σου διδάσκω λοιπόν την επιστήμη, την κοινωνική, που σου λέει να γνωρίζεις πού βρίσκεσαι, να ξέρεις ότι είσαι σε εκλόγιμη μοναρχία, να γνωρίζεις ποια είναι η κατάστασή σου, ποια είναι η αιτία της κακοδαιμονίας σου, να γνωρίζεις επομένως τον κοινωνικό σου χώρο όπου είναι η ζωή σου, τις διακρατικές σχέσεις και γιατί υπάρχει ο πόλεμος. Όλα αυτά. Από εκεί και πέρα είναι δικό σου θέμα να αναλάβεις την πρωτοβουλία και να το κάνεις. Σου λέω και πώς θα γίνει. Όταν λέω ότι το έδαφος στο μέλλον που θα οικοδομηθεί το πολιτικό σύστημα με όρους αντιπροσώπευσης ή δημοκρατίας είναι η τεχνολογία, ας αναλογιστεί ποιο είναι το έδαφος της οικονομίας σήμερα. Η οικονομία, χρησιμοποιώντας το έδαφος της τεχνολογίας, σήμερα επενδύει στη Νέα Υόρκη το πρωί, το μεσημέρι στο Λονδίνο, το απόγευμα στο Τόκιο. Γιατί το έδαφος το έχει κατακτήσει, έχει κατακτήσει το μέλλον, αλλά προς όφελός της και όχι προς όφελος της προόδου της κοινωνίας. Μάλιστα. Αυτό το προς όφελος όμως σε πάει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, θα σας πει κάποιος, όπου σε λίγο καιρό, κύριε Κοντογιώργη, και μάλιστα λέγεται και με έπαρση, οι δικαστικές αποφάσεις σε κάποιες πρωτεύουσες θα βγαίνουν από έναν αλγόριθμο.
Δεν σας λέει κάτι αυτό? Αυτό θα γίνει μόνον εφόσον αποφασίζει ο κύριος Πρόεδρος ή ο κύριος Πρωθυπουργός, άρα και αυτοί που διαμορφώνουν τις καταστάσεις. Αναλογιστείτε, εάν η κοινωνία έπρεπε να νομοθετήσει, οι δικαστικές αποφάσεις θα βγαίναν έτσι? Θα υπήρχε νόμος που δεν θα ψηφιζόταν από την κοινωνία για να εφαρμοστεί και θα τον ψήφιζε ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος? Άρα εσείς... Να καταλάβουμε ότι ναι, το ποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα, για ποιον και πώς, αυτές οι ερωτήσεις, οι τρεις, είναι που λύνουν όλο το πρόβλημα του τι ρόλο παίζει η οικονομία, ο κάθε οικονομικά ισχυρός, αυτός που συσσωρεύει κεφάλαιο και εξουσία και επιβάλλεται πάνω στις κοινωνίες. Άρα για σας είναι πρωτίστως πολιτικό ζήτημα. Βεβαίως. Αν θα μπει στο σύστημα ως κοινωνικό, ως εταίρος, δεν ξέρω πώς θα πάρει. Εταίρος, μέρος, θα είναι εντολέας. Η ίδια η κοινωνία, οι πολίτες λέτε. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί λένε οι διάφοροι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί είναι πολύ νωρίς. Ανοησίες. Εγώ δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Έχω μιλήσει για το δημοσκοπικό δήμο. Ναι, ναι. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένας θεσμός που δεν κοστίζει, ένας θεσμός όμως ο οποίος, εάν οργανωθεί με όρους δημοσίου δικαίου και ακολουθείται η πολιτική διαδικασία για την ενημέρωση του φακέλου από την κοινωνία και συγχρόνως κληθεί μετά με δημοσκοπικό τρόπο να αποφασίσει, αποδίδει το 100% την ακρίβεια της βούλησης της κοινωνίας. Ωραία, θα σου πει λοιπόν ένας δήμος... Άρα λοιπόν να εφαρμόσω. Ακούγοντάς σας, το εφαρμόζω. Κάνω δημοσκοπήσεις για κρίσιμες αποφάσεις του Δήμου κάθε εβδομάδα. Και αν δεν με βολεύει, θα σας πω εγώ, θα πειράξω και λιγάκι τον αλγόριθμο με την εταιρεία που θα το στείλει και θα βγάζω το αποτέλεσμα που θέλω. Ναι, γιατί... Δηλαδή, προσπαθώ να σας πω, ιντριγκάροντάς σας, φανταστείτε οργανωμένες κυβερνήσεις ή υπερεθνικές οργανώσεις να επαφίονται σε μία ανοιχτή καθαρή δημοσκόπηση μέτρηση. Είδατε τι λέτε όμως. Κυβερνήσεις. Εγώ σας λέω το εξής, ότι εάν δημιουργούνταν ένας τέτοιος θεσμός, αν τον δημιουργούσα εγώ, ναι, δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση να βάλει χέρι. Και κανένας αλγόριθμος και τίποτε άλλο. Θα αποφασιζόταν με όρους απόλυτης ακρίβειας. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Αυτή η δυνατότητα. Ποιος το ελέγχει έχει σημασία. Σε όλα είναι ποιος ελέγχει. Και το ποιος ελέγχει κρίνεται από το ποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα. Αν το κατέχει εξ ολοκλήρου κάποιος, αυτός καθορίζει τους κανόνες. Είδατε τι σας είπα για τη Βουλή. Ποιος κατήργησε τη Βουλή? Τα κόμματα που κυβερνούν. Ποιος καταργεί οποιαδήποτε διαδικασία διαβούλευσης? Ποιος καταργεί όλες τις διατάξεις του Συντάγματος? Δεν υπάρχει μία που να εφαρμόζεται σήμερα. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την ισότητα της ψήφου? Το Σύνταγμα δεν λέει ότι καθένας έχει δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε? Εφαρμόζεται? Τα κόμματα δεν αποφασίζουν ποιος έχει το δικαίωμα του εκλέγεστε? Και όταν λέμε τα κόμματα, γιατί δεν υπάρχουν κόμματα σήμερα, έτσι, έχουν καταργηθεί ούτε η Νέα Δημοκρατία υπάρχει, ούτε τα άλλα κόμματα. Υπάρχουν κάποιοι τζιτζιφιόγγοι, οι οποίοι το παίζουν αρχηγοί γιατί τους έβαλε το σύστημα να παίξουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ή κάποιοι που είναι βαθιά χωμένοι στο μοναρχικό σύστημα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Αλλά το παιχνίδι παίζεται έξω και μακριά από τις κοινωνίες. Οι κοινωνίες είναι ιδιώτες. Κυριολεκτικά ιδιώτες. Εάν εφαρμόζαμε σήμερα το δημοσκοπικό δήμο, θα είχαμε την απόφαση της κοινωνίας και θα σας πω κάτι, πέραν του μείγματος της πολιτικής που θα είναι διαφορετικό. Έχω κάνει μελέτη σε αυτές τις άθλιες δημοσκοπήσεις που γίνονται. 11 ετών, εκτός από τις ερωτήσεις, καμιά φορά τους ξεφεύγουν ποιος είναι ωραιότερος για να είναι πρωθυπουργός και ποιος είναι ψηλότερος ή χαμηλότερος, τους ξεφεύγουν και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, ψάχνοντας αυτές τις ερωτήσεις, διαπιστώνω σε διάστημα 11 ετών, πριν από την κρίση και ένα μέρος της κρίσης μέχρι το 10, ότι εάν ακολουθούνταν οι πολιτικές που εν αγνία της, χωρίς ενημέρωση, υπεδείκνυε η κοινωνία, η δημοσκοπούμενη, αυτή με τον τρόπο που γινόταν, η κατάσταση στην Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει ποτέ στο άθλιο καθεστώς της πτώχευσης κλπ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι κοινωνίες
έχουν αισθητήριο και ας μην έχουν γνώση. Αν προσθεθεί και η γνώση, η διαβούλευση, τότε τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Να σας πω και μια πληροφορία για να δείτε ποιος καθορίζει τα πράγματα. Είχα τη σκόπιμη αφέλεια να πω σε έναν δημοσκόπο, μια εταιρεία, γιατί δεν βάζατε και κάποιες ερωτήσεις, όπως τι πολιτικό σύστημα θα θέλατε, τι μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, τι πολιτικές στον τομέα α, β, γ κλπ. Και μου λέει θα το μελετήσω, αλλά να ξέρετε ότι άλλοι μας λένε τι ερωτήσεις θα υποβάλουμε, όχι εμείς. Τι συζητάμε τώρα. Και μας λένε οι διάφοροι, εξακολουθούν ακόμα να μας λένε ότι τα πράγματα έχουν να κάνουν με τις ευθύνες της κοινωνίας. Οι αρχαίοι είπαν κάτι πολύ σπουδαίο. Το ήθος της κοινωνίας είναι αυτό που υπαγορεύει η πολιτεία. Με άλλα λόγια, εάν η πολιτεία σου λέει ότι για να κάνεις τις δουλειές σου πρέπει να μπεις στη διαπλοκή και στη διαφθορά, εάν δεν το κάνεις πήγαινε στο σπίτι σου, δεν έχεις μέλλον. Εάν η κοινωνία σου πει ότι θα μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές σου με όρους διαφάνειας, δεν θα σου περάσει η θέληση για διαφθορά. Σας προβληματίζει όμως το γεγονός ότι, και έρχομαι λίγο στην ελληνική κοινωνία, μια κοινωνία που από το 1974 μέχρι σήμερα οθήθηκε, παιδεύτηκε, εκπαιδεύτηκε, αν θέλετε, δεν έχει περάσει και λίγα η Ελλάδα, και προπολεμικά και μεταπολεμικά και εμφυλιακά και μετεμφυλιακά και η ταραγμένη πολιτική όποια περίοδο της δεκαετίας 50-60, όλο δε αρχές 70, σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή η κοινωνία λέει αυτό που είπατε, ότι δεν τηρήθηκε ούτε ένα άρθρο του Συντάγματος. Ναι. Κάθε κυβέρνηση. Ναι, αλλά η κοινωνία πάει και ένα βήμα παρακάτω. Αυτή είναι η δημοκρατία. Λέει δηλαδή, ταυτίζει το Σύνταγμα, τους κανόνες λειτουργίας, με την ίδια τη δημοκρατία. Ναι, σας προβληματίζει προσέξτε αυτό. Προσέξτε λίγο. Ναι. Έχει πιστεί ότι είναι δημοκρατία, αλλά απλώς δεν λειτουργεί σωστά, διότι την παραδιάζουν αυτοί που είναι εντεταλμένοι να την εφαρμόσουν. Ενδεχομένως, αν το προεκτείνετε, ναι. Αλλά δεν γνωρίζει εσείς ότι δεν είναι δημοκρατία. Το Σύνταγμα δεν το ταυτίσατε τελικά με τη δημοκρατία. Αυτό σας λέω. Μα, το Σύνταγμα είναι, καθιερώνει την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτή είναι η διαφορά. Και έρχονται οι δυνάμεις που θα πρέπει να εφαρμόσουν την εκλόγιμη μοναρχία να το καταδολιεύσουν και να παραβιάσουν τις συνταγματικές ρυθμίσεις, όλες. Εάν είχαμε εδώ, αν θέλετε να κάνουμε μία εκπομπή που το έχω κάνει διαλέξεις, αν μπουν στην ιστοσελίδα μου θα το δουν, που εξηγώ άρθρο προς άρθρο γιατί και πώς παραβιάζουν οι πολιτικές δυνάμεις το Σύνταγμα, τα άρθρα του Συντάγματος. Προσέξτε, στην Ελλάδα υπάρχει το ιδιαίτερο καθεστώς. Άρα ούτε εκλογική μοναρχία θα σας πει κάποιος. Όχι, είναι εκφυλισμένη η εκλογική μοναρχία. Α! Βεβαίως. Η εκλογική μοναρχία υπάρχει στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αμερική. Εδώ δεν υπάρχει εκλογική μοναρχία. Είναι εκφυλισμένη η εκδοχή της εκλογικής μοναρχίας. Και προσέξτε λίγο. Ερχόμαστε σε μία πραγματικότητα που ενώ τα κόμματα είναι διαμεσολαβητές στη σχέση μεταξύ των ομάδων, μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής, υπεύουν στο πολιτικό σύστημα και γίνονται αυτά πολιτικά συστήματα. Κάθε κόμμα που ανεβαίνει στην εξουσία είναι πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό σας ανέφερα ότι μετά το δίμηνο της εμπειρίας μου στην ΕΡΤ, ανάγκασα το πολιτικό σύστημα να συζητάει επί 10 μέρες εάν το κόμμα ταυτίζεται με το κράτος ή το κράτος ταυτίζεται με το κόμμα, άρα και ανάλογες πολιτικές, γιατί δεν έχει ξεπεραστεί αυτό. Έτσι ήταν και έτσι είναι. Όχι από το 1974, από το 1832. Με μόνη τη διαφορά ότι η περίοδος μετά τη δικτατορία και ιδίως από τη δεκαετία του 80, έχουμε μία ολική επαναφορά του καθεστώτος της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα, γιατί ήρθε πολύ χρήμα στην Ελλάδα. Αναλογιστείτε για όσους διατείνονταν για να κατακλέψουν τον ελληνικό λαό και να τον ρίξουν στον γιάδα του Σόιμπλε, έτσι, διερωτηθείτε ότι λέγανε, και γιατί το λέγανε, ότι ο ελληνικός λαός ζούσε υπεράνω των δυνατοτήτων του. Δηλαδή, τον ενοχοποιούσαν με τον τρόπο
της λαιλασίας που διάπραξαν αυτοί. Εάν ο πλούτος που εισήχθη, που παρήχθη στην Ελλάδα ή που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύονταν παραγωγικά και δεν ελαιλατήτο, η Ελλάδα σήμερα θα είχε εθνικό προϊόν και εισόδημα ο κάθε ένας ανώτερο από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μοναδικός ο πλούτος. Και κατασπαταλήθηκε σε πελατειακές σχέσεις για να μην υπάρχουν πολιτικές συλλογικής ανάταξης της χώρας και συγχρόνως βεβαίως για να βάζουν στην τσέπη τους τα 500 εκατομμύρια και άλλα εν ψυχρό. Η Ελλάδα λοιπόν του σήμερα μπρος στις προκλήσεις του αύριο και με την τεχνολογία και με όλα αυτά που έχετε περιγράψει και με το σύστημα όπως το έχετε περιγράψει. Σας άκουγα που λέγατε τώρα με αυτά που παρήγαγε. Παραγάγει η χώρα σήμερα. Η χώρα έχει εσωτερική αντίφαση μεταξύ, μου δίνετε μια... όπως το λέμε εμείς εδώ στην περιφέρεια, σε όλη την περιφέρεια, πάτε, λέμε, το αθενοκεντρικό σύστημα και οι περιφέρειες. Μήπως είναι και ένα βολικό άλοθη όμως των περιφερειών αυτό, σε σχέση με το αθηνοκεντρικό σύστημα. Θα σου πει κάποιος και 4 εκατομμύρια στην Αθήνα, μάλλον κάποιο λάθος κάνουν αν παραμένουν εκεί. Θέλω να μου πείτε εδώ, ξεκινώντας από αυτό αρχικώς. Δεν είναι μια ανομαλία το 50% του πληθυσμού της χώρας να έχει συγκεντρωθεί σε μια πόλη? Συγκρατήστε το λίγο. Όταν δεν υπάρχει κόσμος στην παραμεθόριο ή αγνοείται αυτός ο κόσμος ή διώκεται για να έρθει και αυτός στο κέντρο, όταν τις πολιτικές τις διαμορφώνει δηλαδή ένας εσμός συμφερόντων που κυριαρχεί γύρω από την εξουσία και δεν υπάρχει δυνατότητα των αντιστάσεων, τελειώνει η χώρα. Έτσι τέλειωσε το Βυζάντιο, γιατί μετά το 1204 οι παλαιολόγοι μετέβαλαν την Κωνσταντινούπολη σε πόλη κράτος και αγνόησαν την περιφέρεια. Την εγκατέλειψαν και απλώς ό,τι περίσσευε τον έμονταν για λογαριασμό της πρωτεύουσας. Αυτό λοιπόν είναι ένα έγκλημα που διαπράχθηκε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Εγώ θα σας πω το εξής, γιατί αναφερθήκαμε για τη λαιλασία. Κάντε έναν απολογισμό. Τι πλούτο έχασε η ελληνική κοινωνία, δεν θα πω τα πακέτα Ντελόρ και όλα τα άλλα και οι πελατειακές σχέσεις, οι εργολαβίες, τα εξοπλιστικά. Εγώ θα σας πω τι πλούτο έχασε με το παιχνίδι του χρηματιστηρίου. Σκόπιμο παιχνίδι από την πλευρά της εξουσίας. Τι πλούτος χάθηκε με τα Ολυμπιακά έργα, τα οποία εγκαταλείφθηκαν και χρειάζονται άλλο τόσο πλούτο για να ξαναστηθούν. Τι πλούτος χάθηκε με τον τρόπο που μπήκαμε στο ευρώ. Ξέρετε τι ετοιμάζουν τώρα? Να αποφλοιωθεί η τσέπη του Έλληνα που επένδυσε στην ιδιοκτησία. Αυτό που λένε να καταργηθεί η οικοδόμηση έξω από τα κέντρα, τα αστικά κέντρα, στην Ύπεθρο, είναι το μεγαλύτερο και το τελικό έγκλημα για να τελειώσει η χώρα. Η απάτη στην οποία παίζει και ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας αλλοτριωμένο, είναι ότι αυτή τη στιγμή εγγράφεται η θανατική καταδίκη της Υπαίθρου με διάφορους νόμους που τους έχουν περάσει και στο Σύνταγμα. Είναι μοναδική περίπτωση η Ελλάδα να μην ορίζει τι είναι δάσος και να προσθέτει και την δασική έκταση προκειμένου να οικειοποιηθεί, να ακυρώσει επομένως την ιδιοκτησία όσων αναγκάστηκαν να φύγουν διωγμένοι από την Ύπαιθρο για να πάνε στο εξωτερικό ή οπουδήποτε αλλού. Να προχωρήσω. Όλα αυτά τα οποία διακινεί το κέντρο της λαιλασίας υπέρ της μη οικοδόμησης της Υπαίθρου. Μα μία χώρα που είχε δομηθεί στα ορεινά, διότι ήταν υποκείμενο πειρατείας και πολλών άλλων, βλέπετε η Κρήτη, δεν έχει θαλάσσια ζωή ουσιαστικά. Είναι εσωτερική χώρα. Γιατί? Διότι δεν μπορούσε να αναπτύξει στην ιστορία της, στην πρόσφατη ιστορία της,
τέτοιες δραστηριότητες. Η Κρήτη λοιπόν αυτή τη στιγμή για να αναπτυχθεί πρέπει να φύγει από τα ορεινά και να κατέβει στη θάλασσα. Της λένε λοιπόν ότι δεν θα μπορέσει διότι δεν υπάρχει πολεοδομικός ιστός και διάφορα άλλα. Ο τρόπος δηλαδή για να καταργήσουν τις επενδύσεις που έκαναν οι άνθρωποι με ένα σοφό μέτρο που αναγκάστηκε η πολιτική να το εφαρμόσει στην διαχρονία των 4, των 8 αναλόγως την οικιστική πίεση που υπήρχε στην περιοχή για να υπάρχει, να αναπτυχθεί η δυναμική της ανάπτυξης χώρας. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό στις άλλες χώρες που δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο. Στην Ευρώπη μπορεί ένα δάσος να αλλάξει και στην Αμερική χαρακτήρα εάν αποδειχθεί ότι πρέπει να αλλάξει η παραγωγική δομή της περιοχής. Εδώ έχουν μεταβάλει και το πουρνάρι σε ιερό δέντρο όπως συνειδεί την Αγιαλάδα. Και τους βλέπετε ότι βυσοδομούν εναντίον της ιδιοκτησίας. Ποιοι αυτοί που διακινούν την ιδέα του φιλελευθερισμού. Αν ακυρώσουν όλο αυτό τον επενδυτικό οργασμό, θα έλεγα, που έγινε από τον Έλληνα στην ιδιοκτησία. Έρχονται ξένοι επενδυτές με golden visas όμως πια, κύριε Κοντογιώργη. Προσέξτε, ένας πλούτος καταργείται. Παρά η γη και μετά ξανά ένας πλούτος καταργείται, όπως έγινε με το χρηματιστήριο και με όλα τα άλλα. Φαντάζομαι δεν μιλάτε για καταπατητές ή αυθαιρετούς. Όχι. Έτσι. Τα καταργεί. Λέει, αφού σου λέει ότι δεν μπορείς εσύ που πλήρωσες 500.000 για να αγοράσεις κάτι να χτίσεις, δεν μπορείς να το χτίσεις, σημαίνει τι εδώ, κύριε Σαχίνη? Ότι χάνεις 500.000. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα συγκεντρώνεις αυτή τη γη για λογαριασμό ακριβώς κάποιων λίγων χεριών. Αυτό μου για ποιον δουλεύεις, κύριε? Γι' αυτό θέτω πάντα το ερώτημα με ποιο δικαίωμα αποφασίζεις και μάλιστα εναντίον του 90%. Αυτή η χώρα δεν παράγει, κύριε Κοντογιώργη. Μα ποιος κατήργησε τη βιομηχανία, κύριε Σαχίνη? Από τη δεκαετία του 80, ποιος κατήργησε την ελληνική βιομηχανία? Όλες αυτές οι μεγάλες βιομηχανίες της εποχής, η τελευταία, αν θυμάστε καλά, ήτανε η Πιρέλη που την κλείσανε τα άλλα υποκείμενα αυτής της κομματοκρατίας, οι συνδικαλιστές, και πήγε στην Τουρκία. Η άλλη βιομηχανία της Αττικής που έκλεισε γιατί δεν της επέτρεπαν να κάνει την επένδυση και πήγε στην Τουρκία. Ας πάτε στην Τουρκία να δείτε τι οργασμός επενδύσεων γίνεται. Είναι βλάκες οι Τούρκοι? Πώς θα αναπτυχθεί η βιομηχανία αφού για να περάσει ο βιομήχανος, ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να πάει στον Υπουργό ή στον Πρωθυπουργό να δώσει το χαρτζιλίκι? Είμαι δεσμευμένος να μην, εγώ μιλάω με παραδείγματα, είμαι δεσμευμένος να μην πω ονόματα βεβαίως, αλλά όταν πήγε κάποιος να αγοράσει μία μικρή τράπεζα που ήταν χρεοκοπημένη ουσιαστικά, του είπαν να πάει στον Πρωθυπουργό. Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός? Να αποφασίσουμε τι θα πάρουμε εμείς για να πάρεις τα υπόλοιπα. Να πληρώσεις τα υπόλοιπα και να την πάρεις. Με συγχωρείτε, έτσι θα υπάρξει ανάπτυξη? Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί στον αυτόματο η επένδυση, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις? Δείτε την πονηρά φύση της πολιτικής, κύριε Σαχίνη. Μονολογώ, αλλά δίνω παραδείγματα. Είναι πάρα πολύ καλή η ψηφιοποίηση του δημοσίου. Αλλά ξέρετε τι αποφεύγει η κυβέρνηση ψηφιοποιώντας το δημόσιο? Να πάρει μέτρα για να λειτουργήσει το κράτος, η διοίκηση. Δεν αγγίζει τους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ιερών είδος, γιατί δίνει ψήφους. Θα συγκρουστεί, εάν δεν αναγκαλιστεί η όποια κυβέρνηση την κοινωνία με μνημόνιο εναντίον του κράτους, δεν βλέπουμε άσπρη μέρα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άκουσα πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και πολλούς άλλους να μυρικάζουν ότι το Σύνταγμα δεν επιτρέπει απολύσεις στο δημόσιο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρώτα-πρώτα επιτρέπει τις απολύσεις και τις επιβάλλει για αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ο υπάλληλος είναι μόνιμος για να μην γίνεται βορρά της κομματοκρατίας. Αλλά κάνοντας τη δουλειά του, αν δεν κάνει τη δουλειά του πρέπει να φύγει ή να πληρώσει τίμημα. Τι συμβαίνει? Έχετε δει υπάλληλο να τιμωρείται από αυτά τα υπηρεσιακά συμβούλια και τα άλλα που υπάρχουν, τα οποία
τιμωρούν τον υπάλληλο αν δεν υπακούει στον πολιτικό, αλλά δεν τον τιμωρούν αν δεν κάνει τη δουλειά του πολίτη. Μια χαρά το είπατε. Άρα ο υπάλληλος βρίσκεται σε μόνιμο κίνδυνο αν δεν κάνει τη δουλειά της κομματοκρατίας. Βεβαίως. Μάλιστα. Και βλέπετε ακριβώς ότι και αν τιμωρηθεί, αν μάλλον προσαχθεί στα αρμόδια εκεί συμβούλια, δεν θα αποφασίσουν ποτέ, διότι αποτελείται από διάφορους παρακυμόμενους του κόμματος και της ίδιας του συνδικαλισμού. Αυτή η χώρα που περιγράφεται, και δεν μπορώ να τα αφήσω εκτός κάδρου, διότι έχει μια ευαισθησία αυτή η εκπομπή διαχρονικά. Στα λεγόμενα εθνικά θέματα, μιας και το θίξατε. Κοιτάξτε. Εδώ τι λέτε. Θα σας πω. Αυτό το κράτος, ναι, εμφυτεύθηκε στην Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον, για να πάψει να ενοχλεί με το πολιτιακό του πρόταγμα, γιατί ήταν αντιμοναρχικό, αντιβασιλικό το πρόταγμα των Ελλήνων της Επανάστασης, και δημοκρατικό. Το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη δεν ήταν ουσιαστικά για να βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά ήταν ένα κίνημα που προκάλεσε ο συνδυασμός της Ελληνικής Γραμματείας της Αρχαιότητας με το πρόταγμα της Ελληνικής Επανάστασης. Φιλελεύθερο κίνημα εναντίον της απολυταρχίας. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε ένα άρθρο στην Ελλάδα για το φιλελληνικό κίνημα της Πορτογαλίας, μια στην άκρη της Ευρώπης. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Να ενωθούμε οι νότιες χώρες που είναι πιο αντιμοναρχικές με επικεφαλής την Ελλάδα, την Ελληνική Επανάσταση, και να ανατρέψουμε την απολυταρχία στην Ευρώπη. Αυτό που αποτέλεσε το μεγάλο κίνδυνο και τη μεγάλη ανησυχία της Ευρώπης. Το δεύτερο ήταν αυτό που αντιπροσώπευε η αρχική ιδέα της Επανάστασης και που φόβιζε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα ελληνικό κράτος που θα οικειοποιούνταν, εννοείται, ανάλογο μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και θα ήταν αντίστοιχο με τις δυνάμεις του ελληνισμού της εποχής. Τι σημαίνει αυτό? Το λένε τα προξενικά έγγραφα. Είναι επίγον 1870 τόσο, όχι στην εποχή της Επανάστασης που ο ελληνικός κόσμος ήταν πιο ισχυρός. Είναι επίγον να διαλύσουμε σε μικρά κρατήδια την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι διαφορετικά οι Έλληνες θα την οικειοποιηθούν και θα δημιουργήσουν ένα κράτος δυσανάλογα μεγάλο, σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, άρα μεγάλο εμπόδιο για τη δική μας ηγεμονία. Πολλοί διαβάζουν αυτούς τους επέσχυντους ιστορικούς που ανέλαβαν καθήκοντα απαξίωσης της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή τα 200 χρόνια και μετά τα 100 χρόνια από το Μικρασιατικό, που λένε ότι τι ήταν οι Έλληνες πριν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, μικροαγρότες, ταλαιπωρημένοι, αγράμματοι που τους έφεραν αυτό το κράτος από τη Δύση τα φώτα. Οι Έλληνες στην περίοδο αυτή είχαν μια οικουμενική αστική τάξη η οποία διαχρονικά υπήρχε και δέσποζε κυριολεκτικά σε τρεις αυτοκρατορίες. Στην Οθωμανική, το λένε τα έγγραφα, στη Ρωσική, το λέει ο Ντοστογεύσκη, ας μην πάμε αλλού. Ο Ντοστογεύσκη λέει ότι οι Έλληνες είχαν στην εποχή της Εκατερίνης τη δυνατότητα να ελέγξουν τα πράγματα της Ρωσίας και να κάνουν την Κωνσταντινούπολη δική τους. Τώρα λέει δεν το επιτρέπουμε αυτό. Και πρέπει και να εκμηδενίσουμε τον ελληνισμό για να μπορέσει να επικρατήσει ο πανσλαβισμός. Ντοστογεύσκη, παρακαλώ. Γιατί δεν τα επικαλούνται αυτά τα έγγραφα? Δεν είναι ιστορικά έγγραφα πρώτης γραμμής, διότι αποδεικνύουν τι συνέβαινε εκείνη την εποχή? Και να πάμε τον έλεγχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου που διοικούσε τόσες... Να πάμε στο σήμερα. Σήμερα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το σκοπό είχε αυτό το κράτος, να αποδομήσει, και το έκανε. Όλες οι ήττες, οι καταστροφές του ελληνισμού έγιναν διαχειρός των Αθηνών αυτού του κράτους και βεβαίως
όχι γιατί δημιουργήθηκε, που αφού φτάσαμε σε αυτή την κατάντια, καλώς δημιουργήθηκε, όχι όμως για λόγους ευεργεσίας των δυνάμεων, αλλά για λόγους σκοπιμότητας και ανάγκης, και βεβαίως το πολιτικό σύστημα φταίει, όχι το κράτος. Σήμερα δεν ξέρουν τη διαφορά μεταξύ πολιτικού συστήματος και κράτους. Γιατί ξέρουν ότι αυτό το σύστημα είναι δημοκρατία. Δεν ξέρουν ότι η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία παίρνει το πολιτικό σύστημα από το κράτος και το δίνει στην κοινωνία. Θεραπενίδα είναι το κράτος για τον Δήμο, μας λέει ο Αριστοφάνης. Ο Αριστοφάνης που είναι υποδιωγμόν στις μέρες μας. Θέλω να σας ρωτήσω, βεβαίως, επειδή πριν από 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, διατυπώσατε την άποψη ότι η χώρα σταδιακώς και πλησιάζουμε τώρα να έχουμε και την επέτειο των ημείων, η χώρα ημειοποιείται, είχατε πει πριν 1,5 χρόνο. Ακριβώς. Σήμερα, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών και το νέο κλίμα στις σχέσεις και τα όσα γίνονται, επιμένετε ότι η χώρα ημειοποιείται, διαχρονικά προφανώς. Ήδη σε ένα βαθμό επισημοποιήθηκε. Κοιτάξτε, αυτό το πολιτικό σύστημα παράγει εθελόδουλους υποτελείς που αποδίδουν αλλά και στρέφονται στους ξένους για να διασώσουν ό,τι έχουν καταστρέψει οι ίδιοι, ό,τι υπόλοιπο ξεμένει. Αυτοί που λαιλατούσαν τη χώρα ξέρανε ότι δημιουργούσαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα υπέρ της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία ήταν σε καλπάζουσα ανάπτυξη. Το 1980, έχει δημοσιευθεί και σε βιβλίο μου, είχα γράψει άρθρο που εξηγούσα γιατί, εάν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα θα φινλανδοποιηθεί από την Τουρκία. Δείτε λίγο. Όταν διαβάζουμε Κολοκοτρώνη, πηγαίνει ο Χάμιλτον και του λέει να μεσολαβήσω στους Οθωμανούς για σας. Και του λέει, τι μου λες, να μεσολαβήσεις. Εμείς δεν παραδιδόμαστε ποτέ, δεν συνθηκολογήσαμε ποτέ. Ο βασιλιάς μας είναι νεκρός, αλλά αυτός μας οδηγεί. Θα αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας χωρίς συνθηκολόγηση. Επομένως, η λύση είναι η ανεξαρτησία μας και όχι η συνθηκολόγηση με τους Τούρκους. Αυτό το έχετε ακούσει από κανέναν πολιτικό? Όλοι συζητούν σήμερα για τη γαλάζια πατρίδα. Η ατζέντα σήμερα είναι η γαλάζια πατρίδα. Τι θα δώσουμε στους Τούρκους? Και ακούγεται πολύ έντονα ότι ήδη έχει συμφωνηθεί τι κομμάτι από την ΑΟΣ θα δοθεί, θα εκχωρηθεί και τι κομμάτι από το Αιγαίο. Ήδη πολλοί λένε ας δώσουμε και μερικά, το έχουν πει και δημόσια, και μερικές βραχονισίδες. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι η συνθηκολόγηση είναι στα μυαλά τους και ψάχνουν να βρουν τρόπο, επικαλούνται τώρα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, για να έχουν την ομοποίηση. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα αποφασίσει ό,τι τους πουν στο παρασκήνιο, αρκεί να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Θα βρουν αυτή την ανάλογη, θα δημιουργήσουν την ομολογία σχετικά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι για να υπάρξει λύση ελληνική στα ελληνοτουρκικά, για να μην οδηγηθούμε σε ημιοποίηση, θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή βούληση ανεξαρτησίας. Σύνδεση δηλαδή της πολιτικής με την κοινωνική συλλογικότητα. Να είναι αναγκασμένη να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Όταν όμως το εθνικό συμφέρον, το έθνος και η κοινωνία είναι υποδιωγμών, αλλού στρέφουν τα μυαλά τους. Με ρωτήσατε για την τελευταία συμφωνία. Προσέξτε. Λένε ότι είναι μια συμφωνία που δεν εκχώρησε τίποτε. Η συμφωνία αυτή έχει εκχωρήσει την ΑΟΣ, έχει δηλαδή θέσει την ΑΟΣ σε καθεστώς ημείων. Η Ελλάδα παραιτήθηκε από ένα κυριαρχικό της δικαίωμα, όπως επίσης και για τα 12 μίλια και τα χωρικά ύδατα και όλα, και την υφαλοκρηπίδα κλπ. Η Τουρκία παραιτήθηκε από τίποτε? Μήπως παραιτήθηκε από την στρατιά του Αιγαίου? Ακούγεται τώρα ότι
πάει να συμφωνηθεί η διάλυση, άρα η μεταφορά της στρατιάς του Αιγαίου στα εσωτερικά της Τουρκίας, προκειμένου να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά του Αιγαίου. Ήδη έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι, μην το ξεχνάμε, με το πρόσχημα ότι μεταφέρονται όπλα στην Ουκρανία. Δεν αντικαταστάθηκαν. Και λέω εγώ τώρα, αυτό δεν είναι η μειοποίηση όλου αυτού του καθεστώτος? Μήπως το casus belli ακυρώθηκε αυτή τη στιγμή, έστω κατά παραχώρηση? Όχι. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς του Αιγαίου και το καθεστώς της ΑΟΖ, έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα των ημείων. Δεν το αγγίζουμε. Έως ότου λέει λυθεί, έως ότου θελήσει η Τουρκία δηλαδή να ευδοκίσει, να επιληθεί ή να μας επιβάλλει τη λύση της. Κύριε Κοντογιούρη, και ξέρετε, κύριε Σαχίνη, γιατί το κάνει αυτό η Τουρκία? Βλέπετε αυτή τη στροφή? Διότι ξέρει ότι οι συσχετισμοί, για να δείτε που θα έπρεπε να είναι γενικώς η πολιτική της χώρας, οι συσχετισμοί δεν τη βολεύουν, αλλά διαχειρώσεις της Αμερικής και της Δύσης. Και σου λέει, θα αναπτύξω την οπλική μου δυνατότητα, ώστε σε λίγα χρόνια θα επιβάλλω εγώ τη λύση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι μια εκεχηρία ημοιοποίησης αυτών των περιοχών ευθύνης ελληνικής, ως ότου η Τουρκία αποκτήσει τη δυνατότητα στους συσχετισμούς να επιβάλλει τη λύση της. Θέλω, πριν πάμε στον επίλογο, αν είναι δυνατόν, που δεν είναι για σας, το ξέρω, αλλά κάντε το, σε μία πρόταση, διότι φέτος είναι 50 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Και είναι ιδιαίτερη η σχέση σας με την Κύπρο. Πρέπει να πω ότι είστε ο άνθρωπος που οργάνωσε επιστημονικά συνέδρια πάνω στην πράσινη γραμμή, θέλοντας να σηματοδοτήσει ότι πρέπει να σπάσει αυτό το όριο. Η Κύπρος είναι μία ενιαία. 50 χρόνια όμως εισβολής και κατοχής. 50 χρόνια και τα τελευταία χρόνια εκτός ατζέντας ελληνοτουρκικών και γενικώς το κυπριακό, ενώ μιλάμε για Ουκρανία, μιλάμε για Γάζα, για Ισραήλ, δεν τρέχει τίποτα. Ένα βήμα ακόμη είναι ότι δεν μιλάμε για ενιαίο αμυντικό χώρο, μιλάμε για αποσύνδεση και των ελληνοτουρκικών με το κυπριακό. Ο τελευταίος που το έκανε, ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, ανασχηματίστηκε, έφυγε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι το μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας. Από την Κύπρο φτάνει κανείς στην Ανατολία. Η Κύπρος ελέγχει, διαβάστε το Τσαβούσογλου, ελέγχει, είναι ο κρίκος για όποιον θέλει να ελέγξει τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία, την Αφρική και τη Μεσόγειο. Η Κύπρος όμως είναι επίσης και ο αμυντικός βραχίωνας της Ελλάδας για να μην μπορεί η Τουρκία να ελέγξει την ίδια την Ελλάδα και το Αιγαίο, να μας φτάσει τα σύνορα στα 6 μίλια από το λιτόχωρο. Αν η Κύπρος χαθεί για την Ελλάδα, τελειώνει και η Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη γεωπολιτική περιοχή άμυνας για τον ελληνικό χώρο. Η Κύπρος διασώζει αυτή τη στιγμή την ελληνική πραγματικότητα εκεί που την οδήγησαν. Και διαχρονικά, ποιος κατέστρεψε αλήθεια την Κύπρο? Μήπως πάντα η Αθήνα? Και γι' αυτό έχω μιλήσει, ξέρετε, για την δυνατότητα, γιατί μιλάμε για ελληνοτουρκικά, που σημαίνει πρέπει να μιλήσουμε και για στρατό. Ποιος θα στελεχώσει τον ελληνικό στρατό όταν 1,5 εκατομμύριο, κατά την ακριβέστατη εκτίμησή μου, έχει φύγει από την Ελλάδα ενεργός πληθυσμός στη διάρκεια της κρίσης, από το 8 μέχρι σήμερα. 1,5 εκατομμύριο, όχι 500.000 που λένε. Ο πιο ενεργός πληθυσμός, τι απέμεινε? Και όταν ζουν οι άνθρωποι αυτή την κατάσταση, η απάντηση όταν τους λες να πάνε να πολεμήσουν, που δεν τίθεται έτσι το θέμα, τίθεται σε επίπεδο συσχετισμών για να αποφευθεί ο πόλεμος, σου λένε γιατί? Για αυτή τη χώρα, για αυτή την κυβέρνηση, για αυτή την πολιτική, για την κατάντια που μας οδήγησαν? Είναι πολυσήμαντο το ζήτημα αυτό. Και βλέπετε ότι δεν τους καίγεται καρφί. Η Ελλάδα
ήταν το 1815 9 εκατομμύρια κατά εκτίμηση ο ελληνικός πληθυσμός. Σήμερα είναι άλλα 9. Ήμασταν πολυπληθέστεροι των Άγγλων και ισότιμοι με τους Τούρκους. Το 1915, έναν αιώνα μετά, η αναλογία είναι 1 προς 3. Σήμερα φτάσαμε στο 1 προς 10. 9 προς 9, για να είμαστε ακριβείς. Πείτε μου, με αυτή την πολιτική θα μπορέσουμε να πορευτούμε στο μέλλον? Βεβαίως, όταν μιλάω για ημοιοποίηση, δεν σημαίνει ότι το εύχομαι, το απεύχομαι, αλλά κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και λέω ότι αν συνεχίσουν έτσι, εάν συνεχίζουμε να ενοχοποιούμε τον εαυτό μας αντί να σταθούμε απέναντι με όρους συλλογικότητας, όπως στεχόμαστε στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, αλλά εφάπαξ με μια διαδήλωση, να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικές του επομένως, να είναι πολιτικές κοινωνικής συλλογικότητας και εθνικού συμφέροντος, η Ελλάδα θα τελειώσει. Θα μας τελειώσουν δηλαδή. Κύριε Κοντογιώργη, πριν κλείσουμε, θέλω μία δική σας πρόταση, γιατί το ρωτάει και πολλοί κόσμος. Είπατε για την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής και για την κοσμοσυστημική ακαδημία, η οποία έχει φτιαχτεί για να μελετήσει το έργο σας και προφανώς έχει και μία διαδραστικότητα. Δεν είναι δικό σας δημιούργημα, οφείλω να πω. Εκεί. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι έξω από τον πανεπιστημιακό χώρο, όπως σας είπα, εκεί δεν παράγεται γνώση, παράγεται ιδεολογία και στελέχη αυτού του καθεστώτος. Η Ακαδημία, λοιπόν, Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας ή Κοσμοσυστημική Ακαδημία, έχει και ιστοσελίδα, έχει και είναι θεσμός, πρωτοβουλία πολιτών εκτός πανεπιστημίου, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με την διδασκαλία μου και αποφάσισαν και να την προχωρήσουν παραπέρα και επίσης να την διακινήσουν με τον τρόπο που κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με το πρόσημο της γνώσης, τη διδασκαλία της γνώσης. Δεν έχει πολιτική φιλοδοξία, έχει φιλοδοξία να φωτίσει την κοινωνία με το υλικό της γνώσης που θα της επιτρέψει να αποσύσει και την ιδεολογία της. Έχει οργανώσει και είναι ανοιχτό στους πολίτες σειρά σεμιναρίων. Άρα έχει πρόσβαση οποιοδήποτε. Ναι, εννοείται. Μπορούν να μπουν Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας στην ιστοσελίδα. Μάλιστα. Να επικοινωνήσουν. Έχει και φόρουμ εκεί. Και να συμμετάσχουν και στα σεμινάρια που για πέμπτη συνεχή χρονιά οργανώνονται διαδικτυακά και ήδη πραγματοποίησε και 3 συνέδρια στον Παρνασσό, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, με τη συμμετοχή, φέτος ήταν περίπου 16 ομιλητές, επιστήμονες δηλαδή, και μάλιστα νέοι άνθρωποι, οι οποίοι συμμετείχαν και ανέλησαν πτυχές της κοσμοσυστημικής επιστήμης. Και συγχρόνως βεβαίως έχει εκδώσει και βιβλία εκτός από άρθρα που έχει δημοσιεύσει. Έχει εκδώσει μία εισαγωγή σύντομη στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Έχει εκδώσει τα πρακτικά του πρώτου επιστημονικού συνεδρίου και ετοιμάζεται για τα πρακτικά του δεύτερου και του τρίτου συνεδρίου. Επομένως, έχει ένα έργο από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν αλλά και να συμμετάσχουν οι πολίτες αυτής της χώρας και εκτός βεβαίως της χώρας αυτής. Δώστε μου 2 σύντομες απαντήσεις στο μέτρο του εφικτού. Ρωτούν εδώ πολλοί, θα μπορούσε η αυτοδιοίκηση που είναι πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες να συμβάλλει στην αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης με ένα νέο μοντέλο όμως που δεν θα είναι δοτό από το εκάστοτε κυβερνητικό επιτελείο με ένα νομοθέτημα και πώς? Πρώτον, η αυτοδιοίκηση ρυθμίζεται με ένα νόμο από το κέντρο. Επομένως, δεν αφήνει θεσμικά περιθώρια να αλλάξει. Μπορεί όμως να εφαρμόσει την λογική του Δήμου, αλλά κάνοντας αναγκαία την απόφαση, όχι να είναι συμβουλευτική.
Πράγμα που δεν θα οδηγούσε ποτέ σε μια άλλη πραγματικότητα. Όταν, ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να αναπτύξει την αυτοδιοίκηση, διότι το έκανε και ο Μιτεράν στη Γαλλία και άλλοι, είχαν κάνει σημαία τους το βιβλίο μου για τα κοινά της τουρκοκρατίας. Και έκανε 17 επανεκδόσεις. Όμως αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι κάναν το αντίθετο. Δηλαδή, αντί να φτιάξουν την αυτοδιοίκηση ως δημοκρατία, με όρους δημοκρατίας, άρα συμμετοχής του Δήμου για να παίρνει αυτός τις αποφάσεις, τι έκαναν, αναπαρήγαγαν το κεντρικό πολιτικό σύστημα στην τοπική κοινωνία. Με αποτέλεσμα απλώς να διασπαρεί και να φτάσει και στο τελευταίο χωριό η διαπλοκή και η διαφθορά. Άρα λοιπόν, εάν δεν αφαιθεί η αυτοδιοίκηση να, με βάση τις δικές της κοινωνικές δυναμικές, να αναπτύξει θεσμικές πρωτοβουλίες που θα ενσωματώνουν και την κοινωνία μέσα σε αυτήν, δεν έχει ελπίδες, θα αναπαράγεται το κεντρικό καθεστώς. Άρα ή θα πάρει στα χέρια της τη δυνατότητα να δημιουργήσει θεσμικά ακριβώς αντίβαρα, ή το παιχνίδι είναι χαμένο. Να διεκδικεί. Θα περιμένει κάθε φορά την κεντρική εξουσία με ένα νόμο να της πει πώς θα διοικήσει. Η πρότασή γιατί συνέβη μου, και αυτό. Ακριβώς. Η πρότασή μου, όχι να κατεβαίνει στους δρόμους να διαμαρτύρεται για τις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά να κατεβαίνει στους δρόμους εναντίον των κομμάτων και των πολιτικών της εκάστοτε κυβέρνησης και επομένως υπέρ της αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Να έχουν λόγο στα πράγματα, όπως το λέει και η ελληνική γλώσσα. Δεν σημαίνει φλιαρό κι άλλος αποφασίζει. Συμμετέχω στη διαδικασία του διαλόγου, της διατύπωσης απόψεων και συμμετέχω επίσης και στην απόφαση που θα ληφθεί. Και μία επισήμανση τηλεθεατή, που όμως βλέπω ότι είναι διαρκής από πολλούς. Οι πολίτες τελικά είναι άμυροι ευθυνών, κύριε Κοντογιώργη, δεδομένου, λέει, ότι ακόμη και σήμερα νέα παιδιά θέλουν, για παράδειγμα, να σπουδάσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, έχοντας ένα πρώτο πτυχίο ΑΕΗ στα χέρια τους, για να βολευτούν στο δημόσιο. Συν τα ευτράπελα της καθημερινής κακής λειτουργίας. Μήπως έχουμε φτιάξει γενιές εμείς ως πολίτες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μια κρικέλα σιγουριάς όπου να είναι? Και μήπως αυτό τελικά γίνεται ένα παζάρι με τα κόμματα? Άλλωστε και στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, για να βρεις δουλειά, δούνε και λαβίν με τα κόμματα πρέπει να έχεις πλέον. Στην Ελλάδα σημαίνουν, λέει, αυτά. Ναι, αυτό απαντιέται με αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι είναι ένα εκφυλισμένο πολιτικό σύστημα που καταργεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, καταργεί τη δυνατότητα της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομίας και συμπεριφέρεται ως εάν είναι Σοβιετική Ένωση, απέναντι στην ιδιοκτησία, απέναντι στον πλούτο, απέναντι στον πολίτη. Και βεβαίως με μοχλό το κράτος. Αυτό δεν λέμε το σύνορα. Λοιπόν, το ήθος της πολιτείας είναι αυτό που θα μετακαινωθεί στο ήθος της πολιτείας. Ξέρετε, στα αρχεία της Αγροτικής Τράπεζας υπάρχει ένα τηλεγράφημα από την Νότια Πελοπόννησο, που γράφει ο Δυστυχής το 19ο αιώνα: «Εγεννήθη άρεν στον πολιτικό, κρατήσατε θέση». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο Δυστυχής που έστειλε το τηλεγράφημα, όσο ζούσαν στα κοινά της τουρκοκρατίας, προσέξτε, οι Τούρκοι δεν τόλμησαν, γιατί αντλούσαν όφελος και ήταν κατώτερος λαός, δεσποτικός, ασιατικός, και κράτησαν τις πόλεις, τα κοινά, όπως τα ζούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Λοιπόν, όταν ζούσαν στα κοινά αυτοί οι άνθρωποι, πηγαίναν εκεί και λέγανε τον πόνο τους, το πρόβλημά τους και συμμετείχαν στη λύση των προβλημάτων τους. Όταν το πολιτικό σύστημα το πήραν από αυτούς οι πολιτικοί, πήγαιναν στους πολιτικούς. Ο Εντμόν Αμπού θα μας πει ότι γέμιζε η πλατεία Συντάγματος μπροστά στη Βουλή όταν γινόταν συνεδρίαση της Βουλής. Γιατί? Διότι από αυτούς περίμεναν. Και επειδή οι πολιτικοί δεν είχαν κανένα λόγο, γιατί δεν τους πίεζε κανείς να διεξαγάγουν συλλογικές πολιτικές, τι έκαναν? Έκαναν πελατειακή αποδόμηση. Δεν είναι της τουρκοκρατίας η πελατειακή σχέση, είναι αυτού του πολιτικού συστήματος που είναι αναντίστοιχο προς το κράτος. Και μία υπογράμμιση, γιατί είναι αυτό εκφυλισμένο σε σχέση με το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Και εκεί δεν υπάρχει συνάντηση θεσμική κοινωνίας και πολιτικής. Και εκεί ο πολίτης είναι ιδιώτης.
και ο πολιτικός κατέχει όλο το πολιτικό σύστημα. Αλλά όμως επειδή έβγαινε από τη φεουδαρχία, ήταν μάζα, δεν χωρούσε πελατειακή αποδόμηση. Και τι γινόταν, συναντιόταν εξωθεσμικά ο σοσιαλιστής με το σοσιαλιστή πολίτη, ο φιλελεύθερος με το φιλελεύθερο και έτσι διαμορφώνονταν πολιτικές, ταξικής μεν, αλλά δημοσίου συμφέροντος πολιτικές. Εδώ δεν υπάρχει, γιατί αυτές οι ιδεολογίες που είναι ιδεολογίες της εξόδου από τη φεουδαρχία δεν έχουν σχέση με κοινωνίες που ζήσαν τη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει τον δημοκρατικό φιλελευθερισμό, όχι τον ολιγαρχικό φιλελευθερισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο μεν ελληνικός δρόμος είχε τον δημοκρατικό φιλελευθερισμό, ο δε δυτικός δρόμος είχε τον ολιγαρχικό και δημοναρχικό φιλελευθερισμό. Αυτή είναι η διαφορά. Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Αν κρίνω από τα μηνύματα, η εκπομπή θα μπορούσε να έχει και μέγεθος συνεντεύξεων τύπου Κάστρο απόψε, με βάση τα ερωτήματα, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσουμε, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω με μια άλλη ευκαιρία να σας έχουμε ξανά στην εκπομπή στις αντιθέσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, γιατί... Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ βεβαίως για την δυνατότητα που μου δώσατε, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους κεντρικούς πυλώνες της ολιγαρχίας, επικοινωνιακούς και άλλους, διότι παχύνονται πολύ από το κεντρικό πολιτικό σύστημα και επομένως εκτελούν και ανάλογες εντολές. Αλλά όπως είπαμε, η γνώση αυτή δεν προσφέρεται για πολιτικές μοναρχίας και ολιγαρχίας, προσφέρονται για πολιτικές μετάβασης στο μέλλον. Άρα πολιτικές που θα έχουν να κάνουν με το κοινό συμφέρον και με τις κοινωνίες. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και ελπίζω οι ακροατές μας κάτι να αποκόμισαν και να μην εμένουν στον παλιό εαυτό τους. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η εποχή μας φαίνεται ότι έχει αγγίξει εκείνο που έχει γράψει ο Άρθουρ Κέσλερ. Το να καταλαβαίνεις τα πάντα σημαίνει να συγχωρείς τα πάντα. Μόνο που μάθαμε να συγχωρούμε, ακόμη και αυτούς που κάτω από άλλες συνθήκες θα τους περιγράφαμε ως δήμιους μας. Καλό σας βράδυ.